παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Εσύ πες, είμαι ο Γρηγόρης Αμνίδης. Με τον κομμουνιστή πρέπει να είστε στην ίδια συνωμοταξία εσείς. Ε? Αριστεροφέρνης. Ναι, όχι. Έχει μούρι αριστερού, αλλά... Ναι. Και εσύ έχεις μούρι άκρα αριστερού, ρε κομμουνιστή. Οι ασφαλίτες έχουν τέτοια μούρια, αλλά κάνουν πάνω με ότι είναι ασφαλίτες το βράδυ. Σκόντα οκτάβια χωρίς πινακίδες και χωρίς ζάντα αλουμινίου, πώς το λένε το άλλο, είναι σκέτο τάση να πούμε. Ναι, μόμο γράφει πάνω. Δυο-δυο μαζί και τρώνε κρέπα. Βέβαια. Και την τρώνε στη μέση την κρέπα. Σνούπι καθίσματα πίσω, ναι, για να μαξιλαουρωθεί. Μαξιλαουρωθεί και τα λοιπά, ναι. Παοξίδες. Στροφάκι ζωνάρικι. Παοξίδες το 90% των ασφαλιτών. Βέβαια. Και φυσικά το... Σπασμένο δεξιά-αριστερό τέτοιο. Το 60%, το 60% των αστυνομικών είναι χρυσαυγίτες και φυλάνε τον Τζίπρα. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι μπέρδεμα, τι ανομαλία είναι αυτή, ρε. Να είμαι χρυσαυγίτης, να είμαι στην ελληνική αστυνομία, να έρχεται ο πρωθυπουργός και να είμαι αναγκασμένος να το φυλάξω. Δηλαδή πάω κόντρα η δουλειά μου, πάει κόντρα στην ιδέα μου. Πώς αλλάζουν τα πράγματα πριν δύο χρόνια, παιδί του λαού, ε. Πάμε λοιπόν στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είχα πει εγώ εχθές ότι είναι ικανοί αυτοί οι χωριαταρέοι να πάνε στη Ριζούμπολη και να μην κερδίσουν. Σαν να το βλέπα το έργο, γιατί είχα την εικόνα του ΠΑΟΚ στο μυαλό μου, έναν Απόλλωνα να είναι στη μέση και του γηπέδου και πίσω και να προσπαθεί να φύγει με κόντρα επιθέσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ήταν τυχερός ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ, γιατί απευλήθη αυτός ο ηλίθιος ο τρίτος χαφ του Απόλλωνα με δεύτερη κίτρινη κάρτα δικαίως, και ο ΠΑΟΚ δεν έχασε το παιχνίδι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έτσι όπως στήθηκε σήμερα στον αγωνιστικό χώρο θα έχανε το μάτς αν παίζανε 11 με 11. Και είναι το τρίτο μάτς στο οποίο ο ΠΑΟΚ πάει μόνο με ένα χαφ. Προηγήθηκε αυτό το παιχνίδι με την ξένη την ομάδα στην Τούμπα. Προηγήθηκε το παιχνίδι με την ξένη την ομάδα στη Ρεβάνς το 2-0. Και προηγήθηκε το παιχνίδι με το Λεβαδιακό στη Λεβαδιά 3. Και έρχεται το τέταρτο παιχνίδι σήμερα να παίξει ο ΠΑΟΚ με έναν κόφτη, με έναν χαφ δηλαδή μόνο, ο οποίος είχε συγκαμμένος ο Κάνιας μετά από τραυματισμό που δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά κτλ. Και έκανε ο ΠΑΟΚ και μία αλλαγή εκεί πέρα, διότι μπήκε ο Κάτσε, γιατί ο άλλος είχε ψοφήσει. Ο Κάνιας. Κανείς. Ναι. Κανένας. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε σήμερα με τρία δεκάρια. Τον Ελκάντουρη. Τι έπαιξε. Τον Ελκάντουρη. Δεκάρι ήταν αυτός. Ναι, είναι δεκάρι. Πού, είναι δεκάρι ο Πέλκας, υποτίθεται. Ναι. Αν είναι φόρο, εντάξει, δεν το λένε. Ναι. Και είναι και δεκάρι και ο Μπίζεσβαρ. Ο μόνο ουσιαστικά είναι δεκάρι. Ναι. Και δεν βγάζει ποτέ σε μια τέτοια άμυνα 10 εναντίον 11 τον Μπίζεσβαρ ποτέ τον ποτόν. Και πεθαμένο. Τον κάνει ένεση και τον κάνει όπως έκανε ο Χριστός τον Λάζαρο, έβγα έξω να του πει. Δεν πετάς έξω πασαδόρο. Πασαδόρο δεν πετάς έξω. Δεν πετάς πασαδόρο έξω να βάλεις τον Μακ, ο οποίος Μακ είναι από την αρχή της σεζόν σε αθλειότατη βιολογική και ποδοσφαιρική κατάσταση. Άθλιος. Terrible. Και όταν έχεις center for τον Πρίγιοβιτς, ο οποίος είναι. Βιδωμένο καδρόνι. Με βοηθάς. Τι να σε κάνω. Προσπαθώ. Με βοηθάς. Βιδωμένο καδρώνει. Και σε αυτά τα μάτς. Αβερνίκοτο. Η πίσω γραμμή χρειάζεσαι τη βοήθειά της. Από τα στόπερ σου, από τα πλάγια μπακ σου, από τον αριστερό μπακ σου, από τον κόφτη σου. Πού ήταν όλοι αυτοί. Ναι. Λέω στο παραγωγικό παιχνίδι. Α. Θα κάνεις κανένα καφέ. Μεγάλος Παναγιώτης θα φέρει, ναι, καφέ. Θα φέρει καφέ. Ναι. Κοπάνε λίγο και κάνε νεράκι εκεί πέρα. Φυσικά. Τα τσάι έχει. Σε τα παιδιά. Από όλα έχει ο Παναγιώτης. Έχει ο Παναγιώτης τα πάντα. Θα του φέρω εγώ από τον Αβράμογλου. Μία, πώς θέλω αυτά τα, για τα οροποιητικά τώρα από αυτή την ηλικία και μετά. Και αρχίζουν και τα οροποιητικά. Αρχίζει και η γλώσσα. Ναι, δουλεύει καλά το Μασίφ. Δουλεύει, και από όσο. Αγγελίδη. Στράντζα ψαλίδι. Εντάξει. Τα κόβει τα πάντα. Εντάξει, για και βλέπω στο 28, ναι, αυτόν με τη ροζ μπλούζα. Σπύρο Σούλη. Λέω θα παρουσιάσει καμιά μπουκέτα, κανένα. Πού το είδες. Εκεί στο γήπεδο. Σπύρο Σούλη δεν ήταν διαιτητή. Ο Σπύρο Σούλη. Πάει 28 στο Χουάρι Κίτρινο στο 32 δεύτερη. Άιντε λέω. Θα παίξει Παοκάρα τώρα, αλτί ο Κάζο. Συγγνώμη, δεν είναι υπονοούμενο. Όχι, ρε φίλε, τι υπονοούμενο. Αφήσω καθαρότητε και κίτρινε κάρτε. Αλλά λέω, ο Παοξή έχει πάρει τη φραπεδάρα του και ανακατεύει. Σε λέει τώρα θα δω Μαουρίτσιο, Καντουρί να παίζουν μπάλα. Και έχω δει πάσα μικρή. Πάσα τέμπο. Τόσο στατική ομάδα όσον αφορά το. Έχω την μπάλα, προσπαθώ να ανοίξω μια άμυνα. Στατικό ο εξτρέμ. Κίνηση καθόλου μέσα. Στατικό ο μπακ. Κίνηση καθόλου για πλάτος.
δεν έχω το ένα μέναν. Έχω τον Μπέλκα να τρακαίνει με τον Μπίσεσβαρ. Τι πράγμα ήταν αυτά. Σε αυτά τα μάτσο, center form μου πρέπει να έχει μεγάλη κίνηση. Παίρνω μπάλα, δίνω, φεύγω, βγαίνω πλάγια να μπουν άλλοι μέσα. Τίποτα, μηδέν. Δουλεμένο, μάλλον αδούλευτο τακτικά ο ΠΑΟΚ. Αδούλευτο τακτικά ο ΠΑΟΚ και να αφήσει το παραμύθι του Λουτσέσκου. Τώρα φταίει ο Πέλκα που ή ο άλλο που είναι σαν παπαγάλο και τον έβαλε αμυντικό χαφ ενώ ο παίχτη είναι δεκάρι ή δεύτερο. Είναι full, είναι full για να φάει κάρτα σε μεγάλε διαδρομέ να τον κάνει χαφ και να μαρκάρει. Και θέλετε πρωτάθλημα τώρα και λέμε εμεί μπράβο τον ΠΑΟΚ θα πάει για πρωτάθλημα και πέρα περάσει από τη Ριζούπολη. Και καπτενόσημο ο Πέλκα. Κάπτεν. 11 με 10. 11 με 10. Δεν βγαίνει ο Μπίσεσβαρ ποτέ από μέσα. 11 με 10. Αν βάζει τον Μακ, βγάζει τον Ελ Καντουρίκιν την ώρα που, ήταν, που είναι εκτός κλίματος ακόμα. Ναι, παίχτης. Σωστό. Εκτός, για να βάλει τον Μακ. Εκτός κοραφιού. Και σωστό. Μετά η τελευταία σωστό. Σου αλλαγή, δεν βγάζει αμυντικό χαφ για να βάλει αμυντικό χαφ. Βάζει δεύτερο φορ, το πα στο ανορθόδοξο και, ό,τι βρέξει, κατεβάζει. Και φορτώνει. Όταν βγάζει τον Κάλια, βάζει τον Κουλούρι. Τελείωσε. Και το παίζει όλο για άλλο με φορτώματα. Πρέπει να κοπεί τα φορτώματα. Και θυμίζω, πάω. Ομάδα που προσπαθεί να ανοίξει σβάν με χαλασμένο κλειδί. Τελειώσαμε. Περνά στο Βαρέλα, τον Πρίγιοβιτς και τον Κουλούρι, 3-4. Στο πω εγώ το έργο. 3-4. Αφήνει τον Κάτσε με τον ένα στόπερ τον Κρέσπο. Αφήνει τον Λέοβατς αριστερά, ανεβάζει φουλ το Μακ. Φτάνουν. Τελειώσαμε. Κρατάω 3 και τα λοιπά για την αντεπίθεση. 10 αυτοί, 11 εγώ. Έτσι. Και έχει Βαρέλα center 4. Πρίγιοβιτς center 4. Του πετά με. Δίπλα στο Βαρέλα και, στο Βαρέλα και βάζεις και τον Κουλούρι και φορτώνεις. Φορτώνεις. Αν το πάρεις έτσι, αφού δεν μπορείς. Αλλιώς. Είσαι ανίκανος, δεν έχεις τη μικρή την μπάσα, την οχελική, την προβλέψιμη. Τελειώσαμε. Το είπαμε το μάτς, καθαρίσαμε, είστε χωριάτες. Βρωμάτε να πούμε καστανόχωμα. Βρωμάτε ποδαρίλα, έχετε άκοπα νύχια. Και άμα κατεβαίνετε στην Αθήνα, είστε σαν το βουτσά που φώναζε στην ταινία. Εκεί ταχύ. Ταχύ είναι χωρίς ουσάμι ήταν αυτή η δουλειά. Τέλος, έχουμε και θέμα με τον Περέιρα. Κάτι παλαβά με έκανε εκεί πέρα στην άκρη. Κάτι πασούλες πήγε να κάνει. Περέιρα. Ναι. Αργεντίνος ένας, Αργεντίνος άλλος. Ωραίο τερματοφύλακας. Λέγεται Ελ Αγκουρί. Αγκουρί, δεν κατουρί. Και δεν κατουρί. Καλά τα λέτε για την τακτική, αλλά κάθε αγώνα άλλοι παίζουν σχεδόν στο κέντρο. Ακόμα μοντάρει ο coach. Ναι. Μέχρι να βρει. Το σκηνικό. Κλάους θα λέμε και θα κλαίμε τώρα. Εντάξει τώρα, εντάξει. Ναι. Ο Πρίγιοβιτς κόλλησε κλαουζίτιδα. Κλάους. Ο Πρίγιοβιτς κόλλησε κλαουζίτιδα. Δηλαδή, έχει να παίρνει να πούμε τη βιολογική κατάσταση του Κλάους. Έτσι, με το απλανέστο βλέμμα. Κοίτα το. Πώς βλέπεις, παιδί μου, το χρόνο εξαρκάκουσε εκεί την ταινία που έκανε το χαζό το παιδάκι με την Κλαφοπούλου. Και τα λοιπά, το Γαβριλίδη που πήγανε στο σπίτι του Γαβριλίδη και. Τα κάνανε εκεί πέρα τα μουχαμπέτια τους. Κάνανε μουχαμπέτια και ιστορίες. Θυμίζουν τα πλανές βλέμμα του κυνηγού που αντικρίσει το ελάφι είναι ο. Έχει ένα πλανές βλέμμα ο Πρίγιοβιτς και δεν μπορεί να πηδήξει ούτε βρεμένη εφημερίδα. Δηλαδή και στα φορτώματα που εκεί θα θέσει ένα center for να στο καρφώσει με το κεφάλι. Πιο πολλές κεφαλιές πήρε ο Βαρέλα από τα center back που ήταν άθλιες βέβαια. Μακιασμένος. Ναι, γίνεται κάποια corner, κάποια foul. Πηδάει ο Πρίγιοβιτς, πηδάει ο Βαρέλα και τη βρίσκει ο Βαρέλα την μπάλα. Πώς γίνεται αυτό να πηδάει πάλι σε λάθος χρόνο? Τρεις μήνες λάθος χρόνο πηδάει αυτό το παιδί. Χαμηλά δεν υπάρχει το ενασμένα, δεν υπάρχει ο μεγάλος χώρος. Τουλάχιστον σε τέτοια match που χρειάζεσαι το φόρτωμα, έχει center for ο οποίος δεν υπάρχει βιολογικά. Και ο Μακ και αυτός. Με μεγάλα προβλήματα μπήκε πάρα πολύ άθλια. Άρα έχω center for deforme. Ο Ολυμπιακός έχει 4 center for deforme. Μπεν. Έχει τον. Αυτόν με τα κιλά, τον Εμανί. Εμενίκε. Μαζί με τον Εμενίκε. Ο Τζούρτζεβιτς αλλού πατούσε, αλλού βρισκόταν. Τίποτα. Και έχει και τον. Και τον Ασαριφάρ. Ασαριφάρ που τον έχουν μάλλον για κλώτσο. 4 λοιπόν. 4 deforme Ολυμπιακός. Φέρτονα στον Άρη τον Ασαριφάρ. Ένα του Πάοκ, 5 deforme. Ο Κουλούρης δεν υπάρχει στο χάρτη 6 ντεφορμέ. Έφυγε ο Μπέρκ, δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Ο Τσάβες είναι πιο πολύ περιφερειακός. Δεν είναι, δηλαδή παίρνει τη μεγάλη κίνηση, μπαίνει κτλ. Θα έπρεπε να είναι κολόνα, μάλλον θα έπρεπε να είναι αυτός με το μεγάλο χώρο και να υπήρχε φόρ στον Παναθηναϊκό για να τον βοηθάει. Οπότε πού καταλήγουμε? Τρία πράγματα. Καταλήγουμε ότι η μόνη ομάδα που έχει σεντερφόρ είναι η ΑΕΚ. Η μόνη ομάδα που λειτουργεί καλά μεσοαμυντικά είναι η ΑΕΚ. Η μόνη ομάδα που έχει προπονητή ευγνωσμένη αξία είναι η ΑΕΚ. Το μόνο σεντερφόρ είναι ο Μανιάς. Τελείωσε. 9:55. Μανιάς, ρε φίλε, σεντερφόρ. Λοιπόν, όπως είπε Παοξής το μεσημέρι για ΑΕΚ και σωστό κράτος, πες ότι και τον ΠΑΟΚ θα πλήρωνε όλα τα χρέη που είχε και τις προσαυξήσεις και θα και ούτε θα του κάναν και ρύθμιση. Άσε τα θα, φίλε, μην κάνεις τη ζωή σου με τα θα.
Κλάματα. Δυστυχώς, μη φτιάχνεις τη ζωή σου με τα θα και με τα αν. Δυστυχώς, το έχω καταλάβει κι εγώ. Δυστυχώς. Με το θα και το αν. Με το θα και το αν δεν χτίζουμε. Πάλι πρωτάθλημα δεν παίρνουμε με το θα και το αν. Δυστυχώς. Ο μεγάλος σου αθληταράς αυτός ο Φιερίνια, ο μεγάλος της Βόλσμπουργκ που είναι εκπαιδευμένος στη Γερμανία, τι έγινε, ρε παιδιά, πού είναι αυτός. Ήρθε ο μεγάλος Αντελίνο, Πού είναι αυτός ο Αντελίνο, μόνο Λεφτάδης ο πρόεδρος και ο πρόεδρος έφερε τη μεγάλη μεταγραφή. Πού είναι αυτός ο Αντελίνο τώρα να μπει βολίδα μέσα, να τα καρφώσει τα παστέλια, να φύγουμε από τη Σμύρνη. Ούτε ένα τέταρτο μπορεί να παίξει. Και με βάζει εκεί ο μεγάλος Μαουρίτσιο από την Τέλε Γκρόζνη. Αμάρε, παιδιά, να πούμε. Τουλάχιστον μην κοροϊδεύετε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σας είπα εγώ τρεις μήνες πριν ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα είναι αυτός εδώ. Ποιος, ρε φίλε? Ο Λουτσέσκου. Ράσβα. Λοιπόν, σας είχα πει θα είναι ο Λουτσέσκου και θα πάει ο άλλος που υποτίθεται πήγε του πουλιοθιάσει τα μάτια, τον φέρει. Δικαιωθήκαμε. Λοιπόν, και μετά σας είπαμε, είπαμε ότι θα έρθει ο Γκαρσία προπονητής. Ετοιμαστείτε να κάνετε μετό τώρα. Λέγε, τι ξέρεις. Ήδη ο Γκαρσία έχει αναρτήσει κάτι φλόρικα, κάτι ιστορίες. Ναι, θα φάμε τον Ολυμπιακό και όλα καλά κτλ. Ναι, αρχίζει πουλάει παοξιλίκι ο Γκαρσία. Λες τώρα. Ναι, από την Ουρουγουάη ο Γκαρσία έγινε παοξίστα. Μου έχει πουλάει παοξιλίκι. Λέγε, τι ξέρεις. Όχι, παοξιδηλίκι. Θύρα 4 ο πρόεδρος, ο πρώην ο Κλαδάς, δεν μου λέει, δεν είναι παοξιδηλίκι. Είναι αυτό. Τι είναι, λέω, παοξιλίκι λέει. Παοξιλίκι. Παοξιλίκι μου λέει, δεν το λες. Γιατί ρε Κλαδά, του λέω, ξέρουν λέει πάλι οι παοξίδες. Και σήμερα μάλλον εμέναν εδώ πέρα το φίλο σου, πώς το λένε, τον παοξί, που είμαστε στη Θάσο. Το Στέφανο. Το Στέφανο, μάλλον ο παοξής ο παλιός με το Στέφανο. Α, τι λέγανε. Έλεγαν για τον Γκάλι. Και εγώ θα ήθελα τον Γκάλι στον Άρη να λέει ο Στέφανος. Ού, και πατούσε τους καφέδες ο άλλος από μέσα. Ού, νέο παοξί. Παοξιλίκι που λέει. Και μάλωσανε χοντρά. Ού, με ροζ που κάμισε μου ήρθες εδώ να δουλέψεις παοξής εσύ. Να λέει ο κανίβαλος ο παλιός ο δικός μου. Τον άλλο το δικό σου. Τι γέλιο. Δηλαδή θες να μου πεις τώρα ότι ο μεγάλος μποξέρ Παύλο Γκαρσία θα έρθει ως λυτρωτής προπονητής της μπάλας. Ναι, μόλις γίνει αυτό. Κοντά είναι, σας το λέω. Μη με λες τέτοια. Σας το λέω, είναι κοντά. Ετοιμαστείτε να κάνετε εμετό, οι σωστοί παοξίδες, οι σωστοί αυτοί που παρακολουθούν ποδόσφαιρο και οι άλλοι οι προσωπολάτρες να καυγίζουν. Παύλο, Παύλο! Κατάλαβες. Γιατί δεν φέρω τον Παύλο και δηλαδή, σου κάνουμε ένα σπάρι. Η κατάντια σας θα είναι η μοκέτα του γηπέδου της Τούμπας και ο Παύλο Γκαρσία προπονητής. Έτοιμοι είναι, σας το λέω. Γράψτε το Λουντ. Καλά, ένα Γιουριάδης το Σάββατο θα περάσει. Αυτή τη στιγμή αυτού που πρέπει να την πέσουν οι παοξίδες είναι για άλλη μια φορά. Σε όλες αυτές τις εφημερίδες που τους φουσκώνουν τα μυαλά για παίχτες που δεν έχουμε δει ακόμα. Μάλιστα. Δεν είδαμε Βιερίνια σε τι κατάσταση είναι. Στο πόλο. Τον Ελκαντουρί, άσαμε να ολοκληρώσουμε. Τον Ελκαντουρί. Δεν έχουμε δει. Ναι. Δεν έχουμε δει τον Ελκαντουρί τι είναι πραγματικά. Ναι. Το Σαμπράνο Μπέκεμπάουερ τον λένε να τον δούμε κι αυτόν. Ναι. Ο άλλος έπαιζε στη Ζενίτ ξεχασμένος, δεν ξέρω τι παιχταρά κτλ. Και τους βγάζουν οι εφημερίδες η τετράδα που θα φέρει το πρωτάθλημα και το ένα και το άλλο. Ναι. Ρε παιδιά, χαμηλώσε την μπάλα. Ο Ολυμπιακός που τον είδαμε με την Ξάνθη. Ναι. Είχε τα προβλήματά του. Με προβλήματα κι αυτό. Αλλά μπορούσε στο μισάωρο ένα μάτς με μια ομάδα πολύ καλύτερη. Από την Απόλλωνα. Από την Απόλλωνα, θα το έχει στο 0-3 το παιχνίδι. Ναι. Ο Ολυμπιακός θες την πάτησε από τους προχθές, από τους μεσοεπιθετικούς. Και το φλόρο το φορτούν. Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι, ο Πάουκ δεν μπορούσε να το πατήσει. Το λέω τον Αλέφα τον Ρεχείο Φορτούνη, τι έχει ρε, του λέω. Ρε κάντε του να λέει μια αυτή. Είπα το γιατρό, λέει το Ολυμπιακό. Να το ξεματιάσουν. Δεν το μην έχει καμιά ανεμία, λέει. Να του μετρήσει. Ο Μπρούτος έχει παίχτες όμως ρε από πίσω. Πολύ πράγμα, ρε φίλε. Τι ο Μπρούτος έχει παίχτες. Έχει παίχτες, ρε. Έχει βάδος πάγκο, ρε. Το Φουρτούνι πώς θα αντικαταστήσει. Έχει από πίσω, έχει Μαρίν. Έχει Καρσελά να βάλει στη θέση του. Αρθεί ο Ταχτσίδης πίσω, θα βάλει εξάρι. Μπορεί να βάλει τον Οφόε πιο μπροστά, ξέρει τι πράγμα έχει. Ο Φόε θα πάει πιο μπροστά στα δύσκολα μάτς. Μην νομίζεις ρε. Έχει, έχει το Ζιλέτ και το Ρωμάο, αλλά Ρωμάω, πρέπει να βρουν στόπερ. Και αυτοί έχουν προβλήματα στα στόπερ. Ο Ρωμάο δεν φεύγει από τα στόπερ. Δικαιώνομαι για τον Κούτρι που λέγανε να βγει αυτός που με λέει Αβγέρι, ναι. Έλα παίρνος για τον Κούτρι. Τον είδαμε τον Κούτρι. Καλός είναι. Τον είδαμε τον Κούτρι. Ο Ολυμπιακός έχει, τέρμα και σο, έχει πρόβλημα και στο τέρμα. Ναι, δηλαδή ο Καπίνο έχει ευθύνη και στον γκολ που έφαγε. Ναι. Ήταν θα βγω, δεν θα βγω. Είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένα θεατοφύλακα. Πάλι το ίδιο έκανε. Ναι. Ψιλοκρεμαστεί την κεφαλιά, ρε, που έφαγε από την Ξάνθη. Πάντω ο Πογέτο, όπω λέγεται το μήνυμα, έμεινε ελεύθερο. Μ' αρέσει πολύ αυτό ο προπονητή. Είναι πολύ καλό, βεβαίω. Τον ήθελε και όπως, ο Καρσία. Όπω να πάνε τον πάρουν. Όπω, αν είναι ο Πογέτο ελεύθερο. Γεια σου, Στεφανάρα, αρχή από το Πογέτο. Με 200. Αυτό το ματ. Αυτό. Άκουσε τι έπαθε αυτό. Αυτό έπαθε πολιτισμικό σοκ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ναι. Τι έπαθε. Είχε την Ξάνθη και την πρόσεχε πολύ. Ναι. Ήταν κοντά οι γραμμές του. Έπαιζε με πολλά χαφ. Μετέτρεψε τον Ουσέρο σε εξτρέμ και τον έκανε τρίτο χαφ. Ναι. Το Βασιλακάκι τέταρτο χαφ. Έπαιρνε τα μάτς με ένα 0. Δεν έτρωγε κόντρα επιθέσεις. Ήρθε στον ΠΑΟΚ και παίζει όπως Αναστασιάδης. Άιντε όλοι μπροστά. Και αν ο Απόλλωνας έπαιζε 11 με 11,
σήμερα θα είχαμε γαυγίσματα, κλάματα, καζατζίδι, φουλ. Στο πρώτο 20 λεπτό ήταν 4-0 οι τελικές προσπάθειες που είδαμε ένα τέτοιο στατιστικό. Ναι. Στο πρώτο 20 λεπτό ήταν 4-0 ναι. οι τελικές προσπάθειες. Ναι, αλλά ο Ρουμάνος ρε φίλε στη Ξάνθη είχε, δεν είχε βεντέτες, είχε παίκτες. Εδώ πολλές βεντέτες έχει στα αποδυτήρια. Εγώ αυτό βλέπω. Ο Κονέ έκανε τον Μαουρίσιο και τον Μπρίγιοβιτς να φαίνονται παίκτες γάμα εθνικής. Ναι, ρε παιδιά, αυτός ο Μπρίγιοβιτς ούτε μια τρίχα χάλασε σήμερα από το μαλλί, ούτε μια στάλε δρότα. Πώς γίνεται. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ρε ταγάρι λέει Αριανέ, άντε τράβα λέει να φωνάξεις Μπόκα λέει που θα κρίνεις τις μεταγραφές από ένα ματς. Άντε λέει κάθε λέει, Δευτέρα μας γυρνάτε τα μυαλά. Άντε να ασχοληθείτε με την. Με, τι λέει. Τι να το πει. Εμείς το γυρνάμε τα μυαλά. Εμείς το γυρνάμε τα μυαλά. Εγώ δεν σου βγάζω παλτάρε, φίλε. Ναι. Κρίνω τους δημοσιογράφους που σου βγάζουν Μπέκενμπάουερ και τέτοιους ενώ δεν τους έχουμε δει στο χορτάρι. Σωστό. Αλλάξτε πια αυτό το χουί εδώ πέρα στην Κολόπολη μου, ρε. Σωστό, ναι. Να τους δείτε στο χορτάρι και μετά μοιράστε πρωταθλήματα εδώ πέρα. Ο 454. Ένα είναι ο σέντερφορ Μάρκους Μπέκ. Παίζει για ΠΑΟΚ το Γενάρη. Μπράβο, αυτός ο άλλος είναι ίδιος ο Παπάζογλου. Ομορφόπεδο, ψηλός γεροδεμένος, αργός άμπαλος, ψηλά καλός. Αλλά κι άμα χάσει και αυτή την αλκτικότητά του κτλ. Καθάρισε. Δύσκολα είναι. Όσο για τον επόμενο προπονητή, ετοιμάσου για ο Ζουνίδη λέει. Την άλλη αγωνιστική λέει. Καθαρίζει. Λοιπόν, Muppet Show, ανοίξτε αύριο τα στραβά σας λέει και δείτε για γρήγορη ομάδα να πατάει μπάλα λέει μέσα στο Καραϊσκάκι. Άμπαλη λέει. Ακούς εκεί για Sporting. Λέει ο φίλος ο 718. Λοιπόν, rapto.gr, έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή, λέει εδώ ο κομμουνιστής στο rapto.gr. Θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις από εβδομάδα όσον αφορά θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Την Πέμπτη με Παρασκευή θα ακουστούν τρομερά πράγματα από το αθλητικό Μετρόπολης, τα οποία θα πούνε σε διλήμματα. Θα έχουμε τα ούλια. Θα έχουμε τα ούλια, θα έχουμε. Να μην βρωμήσουμε πληροφορίες. Όχι, όχι. Δεν βρωμάμε. Λέω. Χουλτ. 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 Λούντ λέω. Χουλτ ή Λούντ. Χουλτρε, μην τον μπερδέψουμε. Ο Αμπάκιν, ο Χουλτ. Ο Χουλτ. Μαζί είναι και ένα λεπτό. Ευχαριστώ μεγαλόκαρδε Χουλτ. Είσαι πάρα πολύ ωραίο. Ο Λέος. Τζο Σίλτρε σε λευκό που συμπουπίνει. Τζο Σίλτρε. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν. Λοιπόν, Λίβερπουλ είδε. Πού να δούμε, δεν ταξιδεύαμε ρε για την Ξάνθη. Α, ναι, ναι. Ταλιρίδη ρε φίλε. Εντάξει, έγινε μια ιστορία εκεί με το Μανέ. Τώρα έμειναν με 10. Έχει City, δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα. Κάρβουσε το Τάλιρο. Εκείνο ο Σανέ. Το κλου. Σανέ, το κλου. Το κλου τη εκδρομή ήταν. Το βενζινάδικο. Το βενζινάδικο. Τι έπαθα τώρα. Ψάχναμε από Καβάλα μέχρι Δράμα να βρούμε βενζινάδικο. Δεν βρίσκαμε. Όχι, ρε. Στο δρόμο είχε σεξ. Σεξ σοπ μαγαζιά. Ναι, είχε πάει όλη η αγροτιά τη Δράμα εκεί, όλοι τα γαρόβλαχοι εκεί πέρα από τα χωριά με τι μπεμβέ τι φτιαγμένε. Και λέει ο γιατρό Ερακλειδία. Κώστα, πρέπει να πάμε οπωσδήποτε σε ένα σεξ μάγκαζι. Σεξ χάους. Θέλω να με δώσει περιγραφή. Περίμενε. Και λέει ο Χαζινάκο, τι να πα ρε γιατρέ εκεί να πει. Την Barwoman λέει για το λισγάρα. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ο ποιητής Μάνος στέλνει μήνυμα και λέει: ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Απόψε Κώστα μου γλυκέ να βάλεις Καζαντζίδη. Ναι. Για πολλούς λόγους θα βάλω Καζαντζίδη εγώ σήμερα. Λοιπόν, Μπανιώτης γιατρός δεν διαβάζεται το μήνυμα. Ναι. Του έχω πει κάτι εκτός αέρα. Πρέπει να έρθει να μας βελονιάσει όλος εδώ πέρα ο γιατρός. Να γίνει κατάσταση. Rapto.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις πάλι οποιαδήποτε στιγμή στο rapto.gr. Το μαγαζί πότε θα ανοίγει. Με το καλό τέλει το μηνός πολύ. Σαν το καλό δεν έχει. Γιαλαμάς. Μια φορά να έφερε ένα καφέ απ' έξω, λέει ο φίλος. Γιαλαμάς. Γιατί να μην πάρει το ευρώ ο. Πώς το λένε, ο Κλαδάς εδώ που είναι και φίλος μου. Θα το πάρει ο Κλαδάς, ρε. Γιαννάκης, σημαντή έννοια. Μήνυμα προς όλους τους άμπολους πανηγυρτζίδες βλαχοπαοξίδες. Δεν είναι ώρα για αναθεματισμούς και απαξίωση. Εσείς οι ίδιοι που βγάλατε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή μετά τις τελευταίες μεταγραφές, τώρα τους απαξιώνετε. Μέρος της πλαχιάς που βγάζει η ομάδα στο γήπεδο είναι λόγω της νοοτροπίας που έχουμε ως λαός και την κάκιστη διαχείριση της γκέλας από εμάς.
Μόνο καλοπροαίρετη κριτική για το καλό της ομάδας μας. Αγωνιστικά απαράδεκτοι παίκτες και προπονητής. Δεν τελείωσε τίποτα, προχωράμε όλοι. Η Ιωνή είναι με το μέρος σας, μας λέει φέτος. Και έχει δίκιο. Έχετε πάρει την ΕΠΟ. Έχετε πάρει τη Σουρωτή. Έχετε τον Ολυμπιακό με προβλήματα. Η διαιτησία πήγε στο 50-50. Η διαιτησία δεν είναι στο 50-50. Η διαιτησία θα πάει με ΠΑΟΚ, δεν ξέρω και με ΑΕΚ. Εγώ από αυτό που είδα τις τρεις αγωνιστικές είναι ότι θεωρώ ότι τα σπόρια θα τα πάρει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Είδα δηλαδή ένα χέρι που μας είπαν, εγώ δεν το είδα. Ισχύει αυτό, το είδες εσύ replay για τον Ολυμπιακό. Δεν μπαίνω. Λοιπόν, στα κλάματα των Ολυμπιακών. Τον Παναθηναϊκό τον τραβήξαν ένα σφαγείο στην Κέρκυρα με πέναλτι που δεν ήταν και δεν τον δώσαν ένα φάουλ και αποβολή στην προηγούμενη φάση του Παναθηναϊκού. Ναι. Λοιπόν, γιατί και ο Αλαφούζος τώρα με Νέα Δημοκρατία και αυτά παίζονται και άλλα παιχνίδια εκεί, έτσι, εκτός από τα τέτοια. Και τον ΠΑΟΚ είδαμε δύο κίτρινες που ναι, μεν ήτανε, αλλά είδαμε ότι ο διαιτητής τρέχοντας πήγε και την έδειξε με άνεση. Δεν σου λέω ότι δεν ήτανε, οι κίτρινες ήτανε. Αλλά βλέπουμε πλέον μια διαφορετική νοοτροπία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τη φετινή χρονιά δεν σου λέω ότι θα σφάξουν ή θα κάνουν, αλλά ένα από τα σποράκια θα τα πάρει, πιστεύω. Αν ήταν να πάρει διαιτησία, στο 85 ένα πεναλτάκι πρέπει να το δώσει. Τίποτα δεν πήρε. Ούτε θα δώσει, ρε φίλε. Να πέσει. Πρέπει να βοηθάει και η ομάδα μας, ρε φίλε. Να παράξει. Άρα λοιπόν, πήρε διαιτησία, πήρε την ΕΠΟ, πήρε τα τέτοια. Του Βενέτη του φούρνου με 10 παίκτες δεν μπορεί να του πάρει. Μην κλέψει τότε. Χωριάτη. Τι να σε πόρε. Είσαι χωριάτη. Τι να κάνω. Φλάκα. Τι μου έκανε, Βασίλη. Διαμάντια μου στείλατε. Παύλο από Δαρδανελίων που έφυγε από την Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα και τον έπιασε κατάθλιψη. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα, Παύλο. Άντε να δούμε πότε ο Σαββίδη θα απολύσει τον άμπαλο Σαββίδη. Μάγκα όποιο δημοσιογράφο πάρει πρώτη συνέντευξη από Ήβιτς. Πονηρός. Ναι. Πονηρός. Πες μου τώρα, υπήρχε περίπτωση ο Ήβιτς να χάσει το παιχνίδι σήμερα. Κωστάκι μου, ήμουνα σε μια σύσκεψη, λέει ο οδηγός του Κυρσάβα, με τον Κυρσάβα καλεσμένος και μόλις γυρίσαμε, λέει, κάναμε μια ενημέρωση για το ματς σήμερα. Θέλω να μάθω, λέει, για την ανερχόμενη δύναμη που έρχεται, λέει, και ενδιαφέρεται μόνο για το προπονητή που έχει τέσσερα. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, έγινε ένα αυτό να πούμε. Ήταν εντάξει. Ράπτο 1000 χρόνια Ηρακλής, έγινε 1000 αφημείο Ηρακλής. Καλά, αυτοί διαλύσανε πάνε. Το έχουμε πει εδώ και καιρό. Δεν παίζει και παράζει Καραϊσκάκη. Υπάρχει. Θα πηγαίναμε Κατερίνη να δούμε το μάτσα. Κάναμε εκδρομή να βλέπαμε το Κυρκόστα. Μας χάλασαν την γραμμή. Μας χάλασαν. Μας περιμένανε στην Κατερίνη να πούμε οι άνθρωποι να πούμε. Και δύο πήραν την άνοδο. Ναι. Υπάρχει περίπτωση ο Ηρακλής να μην παίξει ούτε με τους αμπελοκήπους και να μην συμμετάσχει καθόλου στο πρωτάθλημα. Και πού θα συμμετάσχει, ρε φίλε. Του ρέμου δεν ήφησατε τουλάχιστον να ξεκινήσει. Όχι, τίποτα. Ούτε ένα τεχνικό, ρε φίλε. Ούτε ένα τεχνικό. Πώς θα διαλυθεί εντελώς, δεν υπάρχει. Πώς θα κλάψουν. Κανένα. Πώς θα κλάψουν. Τι να κλάψουν, μόνο εμείς που δεν θα έχουμε εδώ πέρα καζούμε. Πώς θα κλάψουν. Οι παοξίδες δημοσιογράφοι, τα μέσα που δεν πουλάνε Ηρακλή. Εγώ δεν στεναχωρηθώ. Κάνα σε γενιακό αυτά κάτι, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τίποτα καμιά ομάδα εκεί πέρα. Τι γενιακό κάτι. Τη Β' Εθνική καμιά ομάδα έτσι. Να γίνει, κανένα φήμη, τι έγινε, τι μια, τι δύο φορές τώρα. Δηλαδή με την κηδεία κατά τα πάντα. Να πάρει κανένα γενιακό ρε φίλε, τα φήμη, να αγοράσουν. Με τι ρε, με τι να αγοράσουν, με στιμωρό. Θέλει λεφτά άλλο για να το δώσει. Εσύ άδεινε στιμωρό. 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 Θα άδεινε αφημί τσάμπα να πούμε. Όχι, εντάξει, το κάτι. Εγώ μια ομάδα κάνω εθνική. Την έχει. Και θέλει ο άλλο να δώσει 150 χιλιάρια και πάρτι. Να την πάρω εγώ την ομάδα. Θα δώσω και 1000 ευρώ εκεί σε κάποιου εκεί πέρα οι οποίοι θα φωνάζουν να του κεράσουν και ένα τραπέζι εκεί στη ψαροταβέρνα τη κυρία Μέρη να πούμε στην Πορφύρα. Και τελείωσε. 100 χιλιάρια και τα ούζε βγαίνει στο ρίο. Όταν μπορούσα να κάνω 150 χιλιάρια, δώσε και 3.000 να μην φωνάζει κανείς. Δηλαδή, και αν την πάρει την ομάδα ο τάδε πρόεδρος του Γυνιακού και του κάνει αυτό το κόλπο. Τι κόλπο, μωρέ. Δεν πάει. Θα λέγει την Ηρακλής μετά. Τελείωσε τώρα. Αλλοιώθηκε. Πάει, τελείωσε. Τι να κάνει δηλαδή. Τον μπάρ να αρχίσει να βάλει την καρδιά του αλουνού σε άλλη. Το καφτατζόγλιο τώρα. Τώρα το καφτατζόγλιο. Το καφτατζόγλιο. Γιατί πλην πληρωνόταν το καφτατζόγλιο για να πληρωθεί το. Το καφτατζόγλιο δεν πληρωνόταν. Έτσι και νεφύρα να πούμε ούτως ή άλλως. Άρα και συναυλίες θα το κάνουμε, πάει το χορτάρι. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο κομμουνιστής εκεί που είναι πρόεδρος του Καφτατζογλίου, ο Μητιντζής ο Αποστόλης. Ο Μητιντζής ο Αποστόλης. Ναι. Θα πρέπει να αρχίσουν να κάνουν συναυλίες κτλ. Εγώ, ας πούμε για παράδειγμα, έχω βρεθεί σε συναυλία στο Καφτατζογλίου. Πάμε να κάνουμε ένα live εκεί, όπως θυμάσαι. Θυμάσαι πότε, εσείς μικροί είστε. Πολύ. Όταν ήμουν 20-22 χρονών, ήταν μια συναυλία, να πούμε, ο Παπακοσταντίνου είχε γίνει. Είχε γεμίσει το Καφτατζογλίου. Ναι, χαμός. Πήγα και εγώ εκεί πέρα να πούμε. Κοζάρισα μια σεραία να πούμε που είχε έρθει. Εσύ μην χάσεις. Την κατευθείαν του Μπατζάκη να δεις. Τελειώνει η συναυλία, μπαίνουν μέσα οι. Εσύ πήγες στη σεραία. Να πάρουν, να πούμε, να πάρουν αυτόγραφα από τον. Πώς το λένε, τον Παπακοσταντίνου. Ναι. Μπροστά ο Παπακοσταντίνου να σωθεί. Πίσω η Κάφρη. Και από πίσω η Ράντου. Πίσω ο Ραπτόπουλο. Τι μουρλή γινόταν. Τη ή τη κυνηγού στη σεραία ή του Παπακοσταντίνου. Σιγά την κυνηγά. Μαζί σου, μαζί. Κολλή έπιανε εκεί πέρα, κυνηγού στο κολλή. Μια χαρά ήταν η σεραία. 22 χρονών εγώ, 28 αυτή. Μια χαρά ήταν.
Μητυράκι. Την έχασα μέσα στο πλήθος. Όπως ατύχησε. Μάρε Κώστα, πώς ατύχεις έτσι στα καλά. Στα 20, γιατί βρε αγόρι μου. Γιατί βρε Κώστα μου. Ήταν γρήγορη. Γρήγορη. Δεν ήσουν εκρηκτικό. Σαν τον πίσε βαρ. Έκανε στίβο στο πασεραϊκό. Όπω τι μου. Ο παπά πατήσε κανένα χαστό και αυτή. Ακόντι βαρού. Σιλά κανιά, ε. Ακόντι, δεν ξέρω τι. Ωμο, κατσιγιώδη. Δεν μπορείτε να κάνετε εκεί συναυλίε. Να φωνάξετε το ρέμο. Ναι. Να κάνει μια συναυλία εκεί πέρα. Να φέρει ένα αεροπλάνο Άραβε. Μία περίπτωση υπήρχε να σωθεί ο Ηρακλή. Να πάει θύρα 10 με το κόκκινο. Ναι. Με τα πούρα και να πάνε να βρουν το ρέμο, να ζητήσουν συγγνώμη με το κόκκινο μαζί. Να πει ο κόκκινο, άθε, καθαρίδω εγώ. Ναι. Καθαρίδω εγώ. Και να το πούνε ρέμο με τόσους παιδί που έχεις εκεί πέρα μεγάλους πάμπλουτους σε ήχηδες. Κάνε μια συναυλία στο Μύκονος. Όχι, ρε. Για πάρτι μας. Φέρε έναν από αυτούς να πάρει τον Ηρακλή. Τίποτα, μόνο τα πουδητήρια, έτσι εκεί πέρα. Φέρε έναν από αυτούς με γιστάνα του πλούτου. Που σε γουστάρει, που σε γουστάρει, σε καλλιτέχνη. Ο Ρέμος θα το έκανε τώρα που λες και δεν θα το έκανε τότε που είχε τα ζωριλίκια. Όχι, αφού τα είχε τα κονέ, δεν θα το έκανε τότε να σου δει και αυτός που ξεπατώθηκε να πληρώνει την εφορία. Επίτηδες θα το κάνει γιατί το σταυρό σαν ίδια να κλειδίσει. Όχι αδερφή, είσαι Ρέμο, όχι είναι η φούλα, θα σε δούμε. Τα παίρνει στο κρανίο του. Όχι ο Ρέμος, ο Ρέμος θα σε δούμε. Κατάρα καρκίνο να βγάλει και τα λοιπά. Αυτά είναι. Τίποτα δεν ήταν τώρα για τον Αντωνάκη να φέρνει σε είχε να πουλήσει ένα ρολόι και να πάρει τον Αντωνάκη. Τίποτα. Τρεράμπ με είπαν πήρα την ΕΠΟ και ότι θα πάρω πρωτάθλημα στα Καλαρά και χάνω βαθμού με μικρέ ομάδε. Σχολία σε λίγο. Είσαι τόσο ταγάρι. Που μπορεί να πάρει την ΕΠΟ και να χάσει και το πρωτάθλημα. Και να το χάσει και ο Ολυμπιακός και να το πάρει καμιά ΑΕΚ. Πού θέλετε να πέσετε, στον περιφερειακό, να σας πατήσει αμάξι, στο τούνελ. Με χάπια να αυτοκτονήσετε. Τι θέλετε, να πέσετε από το Λευκοπύργο στα τσιμέντα, θέλετε να πέσετε στο βόθρο του Θερμαϊκού, να πιάσετε εκεί πέρα τα σηκώτια. Να πέσει στα γκρέμνα του Ρετζίχη από τι πίσω. Θέλεις, τι θέλει, τι. Μην κοροϊδεύετε το λαό του ΠΑΟΚ εκεί στην ΠΑΕ και λέτε παραμύθια για πρωτάθλημα εφόσον γίνονται λάθη της τεχνικής ομάδας στο σχεδιασμό του καλοκαιριού. Μίχελ φύγε χθες και επιτέλους πάρτε προπονητή που να έχει κάνει πρωταθλητισμό. Εγώ συμμερίζομαι. Προτρέπει 800. Του συμμερίζομαι. Έχω πολλούς φίλους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Εντάξει, έχουν ανακτήσει τα παιδιά. Δεν είναι αλήθεια τώρα, ρε φίλε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Και από ραδιάσεις, τηλέφωνα, εφημερίδες. Λέμε αυτά που βλέπουμε. Εγώ δεν λέμε τώρα, ούτε κανένα κόμπλεξ βγάζουμε. Εγώ αν ήμουν ο Σαββίδης, δεν θα έκανα τίποτα. Θα άφηνα την ομάδα, θα έλεγα εγώ έκανα μπάτζετ μεγάλο. Ναι. Έφερα προπονητή, έφερα τεχνικό διευθυντή. Και από εκεί και πέρα πρόβλημα είναι δικό σας. Εγώ δεν έκανα πρόβλημα. Πήρα και την ΕΠΟ που θέλατε. Τάισα και αυτούς τους λιγούριδες, τους προέδρους της ΕΠΟ, των ενώσεων κτλ. Έδωσα και 4 εκατομμύρια ευρώ να τη χορηγία και να φαίνεται η σουρωτή εκεί πέρα. Τι στο διάλο θέλετε να σας κάνω άλλο. Τι να σας κάνω άλλο. Σας έσβησα τα χρέη. Ο Τσίπρας είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός στα 100 χρόνια της Ελλάδος. Πόσα χρόνια, 200 είναι η Ελλάδα. 200 χρόνια κράτος. Που είπε κράτος, ναι. Ο πρωθυπουργός να πάρει πάνω από τα προτάσματα. Τι στο διάλο θέλετε, ρε Καραγκιόζες, λέει. Α στο διάλο παλιοχωριάτες. Ναι. Λέει ο Σαββίδης. Ρε Κώστα, είσαι σοβαρός. Κοριαταρέ, τα γαρόβλαχοι να πούμε που μυρίζει χωματίλα να πούμε τα ποδάρια σας. Αυτό λέει ο Σαββίδης. Έχει άδικο. Ναι, ρε, ο Σαββίδης είσαι εσύ τώρα. Ποιος σκοπανάς πρωταν ήσουν Σαββίδης. Τι θέλετε να πούμε. Ελκαντουρί, ελκαντουρί. Σας έβρα σέντερ φορ, σέρνετε. Σας έβρα πίσω το ΜΑΚ, σέρνετε. Τι θέλετε, Βιερίνια, 1,5 εκατομμύρια το χρόνο. Πήγε στη Βόλσμπουργκ να τον τιμήσουν. Λυτής. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Θέλετε σε τερμάτι. Καλά, εφημερίδες εδώ γράφαν Τάφρος ο Βιερίνια. Τι γράφανε? Τάφρος γράφαν ο Βιερίνια. Δεν νοιάζει εμένα τι γράφανε οι εφημερίδες. Εγώ τι λέω. Όχι, η εφημερίδα. Αλλά ο κόσμος. Δεν με νοιάζει κόσμος, τι γράφει η εφημερίδα. Και το site. Το site δεν με νοιάζει. Αυτά που του πασάρουν και πρέπει να είναι σοβαρή η εφημερίδα. Α ακούει αυτό που του κοροϊδεύουν. Δεν του κοροϊδεύουν. Τα site του Σαββίδη, τα SDNA, το διαβάζω εγώ. Όλα, έλα και εδώ πάνω δεν είμαστε. Τα ίδια είμαστε και εδώ πάνω. Σταύρος είναι η περιοχή στο Βαρκάκι. Θέλει καιρό να δέσει το γλυκό. Ηρεμήστε, λέει. Το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ είναι σαν να θέλει, λέει, να ρίξει ένα πολύ καλό μπαρόβιο σκυλί, λέει. Θέλει να πιει και να κεράσει πολλά ουίσκια. Άκου τώρα το σαβουρό, ναι. Το σκυλί. Το οποίο να μου θέλει να ρίξει. Έβγαλε 50 χιλόπιτε αυτό και γράφει τέτοιο μήνυμα τώρα. Σήμερα η διαιτησία τα 50-50 με μόνο λάθο, λέει, τα 3 λεπτά καθυστερήσεων, λέει. Μην πιέζεστε να το παίξετε, λέει, αδικημένοι. Δεν σας πάει, λέει, χεσμένοι είστε, λέει, από χαρά σήμερα. Απορώ με το ραπ, λέει, πώς σας βρίσκει πάντα μετά από στραβή. Δευτέρα και Πέμπτη είναι. Δευτέρα, Πέμπτη είναι 40 ημέρες, φίλε. Μιλάμε για όλα, δεν μιλήσαμε για κανέναν Άρη εδώ πέρα. Φίλος του Ολυμπιακού Ραπτόπουλε, λέει, θα εκτεθείς για το φορ τον Τζούρτζεβιτς. Φωνιάς είναι. Έτσι λέει αυτός. Παιδιά, εντάξει, ακούστε κάτι. Γρήγορο τον είδαμε στα βίντεο. Γρήγορο το εγώ σέρβικο προτάσμα, τι να κάνω, δεν προλαβαίνω να δω. Εκεί στην Ξάνθη απεγοητεύτηκα πάρα εμείς πολύ. Εμείς κρίναμε αυτό που είδαμε στο χορτάρι για 70 λεπτά πόσο έπαιξε. Πόσο έπαιξε. Και μετά αυτό. Έβαλε τον άλλον.
που ήταν πιο χοντρός τώρα από τον μπορεί κόκκινο. Να δέσει, μπορεί να δείξει άλλα στοιχεία. Ναι. Ο Εμανή ήταν για ταινία του Σιρινάκη να παίξει τσόντα, δεν ήταν για μπάλα. Εμενίκη, να βγάλει το παλτό, ακυκλάδο. Εσύ είναι φίλε που λες εδώ. Θα σου το πω και στο άλλο. Ναι. Μαρινάκη πήρε 22 εκατομμύρια για το Ρέτσο. Έπρεπε να πάρει μεγάλο σεντερφόρ. Γιατί μεγάλο δεν είναι αυτό. Αυτή η Σερβία, εντάξει τώρα. Νέον έδωσε, νέον πήρε. Εντάξει. Τι, πόσο είναι σεντερφόρ να σε πάρει. Μπυραλά. Να το φέρει, α πούμε. Ρε παιδάκι μου, σου λέει εντάξει, μου φέρε ένα. Πόσο τον έδωσε ρε, το σερβό. Το σερβό. Πόσα, πόσα. 3,5. Πόσα ξόδι. Πήρε 22 και έδωσε. 3,5 λέει ότι την έδωσε. Ναι, βάλει παντελόνια σε 19. Ναι. Ξέρεις τι λένε οι Ολυμπιακοί. Τι λένε οι Ολυμπιακοί. Παντελόνια σε τα λεφτά και μα άφησε με σεντερφόρ τον Μπεν και τον Ασαριβάρ. 70 παντελόνια. Θα την ακούσει. Και έχει και το Φορτούνι 2 χρόνια να σέρνεται και δεν μπαίνει σεντερφόρ δεκάρι και έχει το Μαρίν που έχει και αυτό ανεμία. Και γίνεται ντέρμπι ξανά Ολυμπιακό. Θα την ακούσει. Και δεν παίρνει center back και με βάζει το Ρωμάο στόπερ. Και δεν είναι ο καθαρό, είμαι ο κόφτη. Και η Ξάδη παίρνει τα πάνω τη γιατί παίζει ο Ζιλέτ. Σούπερ Σίλβερ. Σούπερ Σίλβερ. Σούπερ Σίλβερ. Κουάτρο. Κουάτρο. Θέλω να δει Ραπτόπουλε. Οι μανατζαρέοι δεν θα σε πουλήσουν μόνο 20 και 15 εκατομμύρια του παίχτε. Πρέπει και εσύ λίγο να του κάνει μια μπίσνα. Να φέρει κανένα ζιλέ, να φέρει κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Θέλουν και αυτοί να τους κάνεις μπίζνα. Πώς θα γίνει δηλαδή, έτσι είναι τα καλά τα λεφτά. Και στη ξαναλέει αυτός ο Ολυμπιάξης. Τον έκλεινες από ένα αγώνα που ήταν βρεγμένο το χορτάρι και γλιστρούσαν και του Ολυμπιακού της Ξάνθης. Τρεις μουσάτι. Έτσι λέει αυτός. Τρεις μουσάτι θέλουν να παρακολουθήσουν το δεύτερο βούτυρο αυτό που. Χωρίς να ειδοποιήσουν. Ασφαλίτες είναι αυτή, τι είναι αυτή. Ασφαλίτες είναι τι. Μουσάτι. Μουσάτι. Κομμουνιστές. Μην τους ανοίγεις. Χες τους. Να πάρουν τηλέφωνο πιο μπροστά. Αυτό τι να όλοι έρχονται εδώ, παίρνουν μια μέρα πριν τη τηλέφωνο, να έρθουμε να έρθείτε. Ναι, ναι, είναι σωστό αυτό που λέει. Ξέρω εγώ αυτοί μου σαν δεν έχουν καλάτσικο και με θερήσουν εμένα βράδυ. Του έστειλω με λυσανίδε επειδή. Λε. Επειδή κουμπάνισε το κουκιά. Επειδή κουμπάνισε το κουκιά, πάει ξέρω. Λε να είχαμε καστούκι εκεί με το κουκιά. Θέλει καιρό να δει το γλυκό. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Φούλ μηνύματα, χαμό για απομηνύματα. Καμιά άλλη ομάδα έχουμε ένα εκτός από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να πούμε. Τι είχαμε, το πρωτάθλημα Χινάρια βγήκαν τα περισσότερα, οι μικρές ομάδες. Η ΑΕΚ είναι, απολαμβάνει την πρωτιά εκεί την κορυφή. Ο Παναθηναϊκός τελευταίος λες και θυμίζει η Λάρισα. Πώς είναι αυτός ο Παναθηναϊκός. Ευρώπη είδες. Τι πράγμα. Φίλε, ο Παναθηναϊκός. Μίλαν είδες. Όχι, όχι. Φαλιάρα η Μίλαν να πούμε. Το Σάββατο από τις 2 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 3 το βράδυ στους δρόμους ήμασταν. Τι ωραία περάσαμε στους δρόμους. Κώστα, θέλω να με πεις τον γιατρό, τον γιατρό που συνάντησε τον Κυρτζίκη, τι τον είπε. Γεια σας κύριε Κυρτζίκη, τι κάνετε εδώ, θα δείτε το μάτς. Ναι, ο Κυρτζίκης με κοιτούσε. Κοιτούσε τι το ρώτησες, θα κερδίσουμε. Ποιος το ρώτησε, να γιατρός, κερδίσουμε. Για να μιλήσω εγώ τον Κυρτζίκη. Με την εξουσία δεν τα πάω καλά. Θα το πάρουμε το μάτς. Γουστάρω χειραψίες με αυτά τα καθήκια όλα. Δεν γουστάρω. Σιγά τώρα τον Κυρτζίκη. Δεν γουστάρω, εκεί τη μούμια του Φαρώ, να τον κάνω χειραψία και να με μολύνει το χέρι μου να πούμε. Δεν γουστάρω. Αυτό στη ζωή του έχει γελάσει που το έχει χαμογελάσει. Αγέλαστο άνθρωπο. Στριφνό άνθρωπο. Άχυλο άνθρωπο. Με την καυτή τη μύτη να πούμε. Ξινό άνθρωπο. Ξινίλα. Βρωμάει ξινίλα. Με τίλα. Λες και πίνει. Και στον Ολυμπιακό. Αυτό τώρα δηλαδή για έναν ουδέτερο να βλέπει τρει την άλλη να βγάζουν ανακοινώσει και το Σάβα και το ένα και το άλλο. Είναι τώρα να γελάει ο κόσμο έτσι. Μην γίνει. Παοξίζουνε ρε. Αυτό εδώ είναι καραγκιουζιλίκι για μένα. Καραγκιόζι δεν είναι στον Ολυμπιακό. Είναι καραγκιουζιλίκι για μένα. Βγαίνουν και να. Και ούτε ο Αλέφαντος δεν διαμαρτυρήθηκε. Πώς θα γίνει τώρα. Ούτε δηλαδή. Μπύριαξ, ούτε τίποτα. Έχω κυβερνητικό μήνυμα ότι ο Γιαννακόπουλος θα ορμήξει. Έμαθα και εγώ για το Τράκι, ότι θα ορμήξει ο Τράκης. Σε μένα είναι Τράκι, έλα όρμα. Έλα σε μένα είναι Τράκι. Να γίνει. Άμα μπει και ο Τράκης τώρα στο ποδόσφαιρο. Άμα μπει ο Τράκι, κάτι κοίτα το παραθυράκι. Με Ισανίδη Τράκη. Να πούμε Μαρινάκη και Ιβάν. Τι έχει να γίνει. Και ο μπαμπά από δίπλα. Ωραίο. Τετράδο. Θα μπαίνει σφίνα εκεί. Ο Κούγιας. Παντού εξώδικα θα βαράει. Ο Κούγια τον πήρα τηλέφωνο σήμερα. Τι είπε, ρε. Του λέω, σε στήριξα, ναι, το άκουσα. Λέει. Τελικά τώρα τη μάζεψε ή έκανε θέατρο. Πες με την αλήθεια. Εγώ λέω, αν είμαστε έναν με έναν. Τον είχε, εντάξει, τον είχε. Τον είχε. Στο ξύλο το χοντρό, λέει. Έτσι με είπε. Ρε, τον είχε, ρε. Πάει με του μπράβου, λέει και τέτοια η κότα. Έτσι με είπε ο Κούγιας. Στο τηλέφωνο. Στα ίσια τώρα, δεν τον κοπανίσανε. Τον κοπανίσανε οι μπράβοι. Και το έπαιξε μετά άλλο. Και το έπαιξε μετά μάγκα ο άλλο. Α έρθει με βρει μόνο του, δηλαδή λέει τι ξύλο θα φάει. Το βρω. Θα τον βρω. Μας κανονίσει με λέει, λέει Κούγιας. Αν τον βρω μόνο του, λέει έξω, τον κάνω αλτίο κάτω. Πάμε καμιά, έλα. Πάμε το βρει έξω μόνο του. Αυτή δεν γίνεται. Δεν το βρει μόνο του.
Σε 68 χρονών, 100 κιλά, δεν γέρος, υπάρχει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Που... δεν μπορείς να το βρεις. Και δύο μπουνιές μπορεί να σε σκοτώσει, ναι. Άλλος δεν το βρεις. Ναι, ούτε κατά λάθος δεν είναι. Εντάξει, όσο και καλοπροέδρος να είναι κάποιος, ναι. Και δεν αφήνει μόνος του, δεν τον αφήνουν οι άλλοι, ρε παιδί. Ναι, και... όπως και τον Ιβάν δεν μπορείς να βρεις εδώ ποτέ μόνος του. Ναι, αλλά... όλοι ναι, ναι, αλλά η ευχαρίστηση να σε πλακώσω εγώ μόνος μου είναι μεγαλύτερη από τα βάλω τον μπράβο τώρα να σε κουμπίσει. Εντάξει, φίλε, εννοείται τώρα, άμα θες να το κάνεις αυτό, κλείσε ένα αγώνα. Καλέβατο με λέει, έπρεπε μόνοι του να του αφήσουν. Τι πιο Αντρίγιο. Ξέρεις που θα τον παραδεχόμουν το Μελισανίδη. Ωραία. Να έλεγε τους μπράβους, πάρτε δρόμο, φυγέτε. Κάντε άκρη, ρε. Κάντε άκρη, μου καθαρίσω μόνο. Φυγέτε από εδώ πέρα. Μπορείς να του φραπεί και άκρη. Ο Αλέφατος τους έδερε και τους δύο ή όχι. Ο Αλέφατος τον Κούγια τον πλάκωσε πριν 30 χρόνια στο Μακεδονία Παλάς. Τον πλάκωσε. Πριν 30 χρόνια δεν έδερνε και του σουγκλάκο αυτός ο τρόπος. Ο Αλέφατος ο γορίλας. Και γιατί είχε πει κακό λόγο για τον αυτόνα ο Κούγιας. Ήτανε αντιπρόεδρος του Ηρακλείου ο Κούγιας 30 χρονών, το έλεγε το 45. Εντάξει. 32 χρόνων με 45 ο Αλέφαντος. Λοιπόν. Και τον έβγαλε από την Τζαμαρία και τα λοιπά γιατί μίλησε για τον Κίμωνα κουλούρι άσχημα. Ποιον Κίμωνα. Και είχε πλακώσει και ένα ταξιτζί ο Αλέφαντος. Στον Ηρακλείο όταν ήταν προπονητής. Ναι. Και ο ταξιτζής έφερε μπράβο να κυνηγήσει τον Αλέφαντο που έγραψε. Που να μα είσαι ο Αλέφαντος τώρα. Τον έκανε αλτίο κάτω τον ταξιτζί ο Αλέφαντος. Αλέφαντος 45 χρονών δεν τον έπιανε ούτε σουγκλάκου που μπορούσε να το δει τώρα. Γορίλα. Τρελό είναι ο γορίλα. Να δει τα χέρια φοβερά. Ωραία. Τι να μα είσαι αλέφατο με το Μελισανίδη και τον αυτό. Εδώ τώρα πλακώνεται στα 75 τώρα. 78. 78. Πού δεν έκανε σκιαμαχία στο Αρναούτογλου. Αρναούτογλου. Έκλασε μέντε εκεί τρία γραφεία πίσω πήγε. Λέει φοβήθηκε να μην ορμήξει, λέει. Ο Αρναούτογλου. Τον πήρα τηλέφωνο στα μάτια. Τι τον έβαλε μόνο να κάνει, λέω. Εγώ τον έβαλα, λέει. Εκεί που καθόμουν, λέει σκόθηκε πάνω και ήρθε κατά πάνω μου. Έλα μου, λέει. Εγώ τι να κάνω με τον τρελό αυτό, λέει. Τραβιόταν πριν σου γρηγόρα, λέει. Να τη φάσω καμιά δέσποτη. Κάνα τριάριστα σαγόνια. Σου λέω αυτό το φελό που έχω μπλέξει. Θα τον έκανε την πρόσωψη την Πορσελάνη θήκη καινούργη. Αλέφαντο να πει. Για μένα είμαι με τον Αλέφαντο. Μόνο μια. Κάτω στην Αθήνα, στο... εκεί που συχνάζει. Στο κάτω, λεωφόρο Αλεξάνδρα, πώ λέει, Πανελλήνιο. Ναι. Εκεί έχει εγκληματικότητα και τέτοια. Βγαίνει έξω ο Αλέφαντο. Έρχεται ένα από απέναντι. Οπ, λέει, υπόπτο είναι αυτό. Υπόπτο. Πάει κοντά. Σε φαγάρε κουφάλα, του λέει Αλέφαντο. Κύριε Νίκολε, τι. Σε παρακαλώ. Έλα, ρε, σε πήρα χαμπάρι, πλάκα σε κάτω του. Ναι. Τι πλάκα. Α, σε μην είχε κανένα μαχαίρι, λέει. Κάνα κοκκάλα. Τον ευνηδίασε λίγο. Κανα σιδερικό. Άδειο άλλο. Φοβήθηκε άλλο. Λέει, τι. Σε φαγά κάπου. Ολυμπιακό είμαι, κύριε Νίκο. Λέει. Έλα, ρε, πλάκα, σε γνώρισα, του λέει. Τι του λε, του λέω το ανθρώπου, ρε. Καλά του ξηγέτε, ρε. Έτσι δεν είναι. Όποιο φάει τον άλλον πρώτο είναι στην Αθήνα. Δεν υπάρχει προκουμπή. Άλλο, τι έχουμε. Ό,τι θέλει έχουμε. Η Αργιανάρα σα τι λέει. Η Αργιανάρα μα. Α, τώρα που είπε Αργιανάρα. Λοιπόν, θα πάρω τον Πετρόπουλο, λέει. Θα πάρω τον Πετρόπουλο. Πού είναι αυτό. Πλατέλα, ρε, πλατέλα πήραμε. Πλατέλα πήρε. Ναι, πήρε πλατέλα. Και τι πλατέλα. Καλό ασβέστη είναι ο πλατέλα. Φίλε, καλά. Καλό είναι, εξτρέμ, ωραίο. Πολτζή στα χώρα, δεν είναι φόρ. Θέλουμε φόρ. Είναι εξτρέμ, εύκολο γκολ. Θέλουμε φόρ. Άστο μωρέ. Πάλε μωροίδα έχει πίσω. Φέτο, άστο δεν μπορεί να συνεχίσουμε να επαναλαμβανόμαστε. Είπαμε, κύριε Θόδωρε, βρε κάποιον να σε βοηθήσει να βγουν τα φράγκα. Αυτό που κάνει με την Μπόγκα μου θυμίζει καλοκαίρι αντένα που βάζει πάλι τον Μπεϊζάνι, τον Βέγκο, επανάληψη ταινία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πήγε που έκανε αυτή την κίνηση, απεγνωσμένη κίνηση, δεν κοίταξε ότι έχει Champions League. Πήγε με το κοπάνι στο match Πέμπτη που παίζει ο Ολυμπιακό με τη Γιουβέντους. Θα αλλάξει την ώρα, έχω ήδη. Τι να αλλάξει την ώρα. Παρασκευή να το κάνει 9 η ώρα το βράδυ και θα έχει. Πάλι τώρα θα αλλάξει την ώρα. Τι την ώρα θα αλλάξει, τι δεν θα έχει κόσμο. Κάνει 7.30 ώρα. Τέλο πάντων, κοίταξε από εμά το εισιτήριο θα το πάρουμε. Αλλά να φύγουν οι Αργιανοί από το γήπεδο και να πάνε. Άρχισε τώρα εσύ τα σάντια να βγουν. Εσύ τώρα μην αρχίσει τα σκούλι και τα μούλι και τα Πορζίνγκη. Εντάξει. Σε παρακαλώ. Η ομάδα έχει θέμα. Αυτό το πράγμα να πούμε, άμα ήταν η ομάδα στη Super League, δεν χρειαζόταν ούτε μπόκα ούτε βόκα. Και 7.30 ώρα το δαχτυλίδι θα φαίνεται. Είναι τέλη Σεπτεμβρίου. Θα έχει βραδιάσει. Θα φαίνεται. Πιάστε καμιά πατουλίδα. Θα το κάνουμε εμεί στο πίσω. Πιάστε και καμιά πατουλίδα. Κυρία Βούλα. Τα lifting και τα σοβατεπί εκεί πέρα. Έκανε τα σοβατεπί. Πιάστε την. Και αυτό ο ψηφίδη δημόσια σχέση και κλάει μάιν. 73.000 ευρώ χρωστάμε τον οργανισμό ίδρυυση. Νερό 73.000. Δεν τρέπεστε λίγο. Τι είναι αυτή η ερασιτέχνα, ρε. 230 πλοία νερό εφτιαγμένα είναι 73.000. Θα πάω πληρώσει. Τι μάνε στο συλλόγο ρε είναι αυτέ, ρε. Τι μάνε αυτέ είναι μητριέ πόρνε, ρε. Μάνε είναι αυτέ. Και του Ηρακλή και του Άρη και αυτά καταχρεωμένοι να πούμε. Ρε, σα πω τα μα έκατζε να. Ένα 150 χρωστάμε τη ΔΕΗ. Ξέρεις τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας τώρα το ρκουτήσω. Παγώσαμε ρε μαλάκα. Βάλανε τώρα και πάμε. Ας πεθάνε από ένα αλτίο κάτω. Τι σε ποτέρι είναι αυτό σου αίμα. Τι, δεν σ' αρέσει το κρύο, δεν σ' αρέσει. Έχει στην πεμπέτα. Νορμάλο θερμοκρασία ρε. Να το βάλουμε νορμάλ. Εγώ ζεσταίνομαι. Εγώ ζεσταίνομαι. Περνάω κλιμακτήριο, δεν ξέρω. Κλιμακοστάσιο περνάω εγώ ρε φίλε. Άσε με τώρα καλύτερα. Που πήγε τόσβηση εκεί πέρα, ξέρω τα ίδρυτες να τρέχουν. Τρία μπουκάλια άξι.
9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340 ανοίγουμε γραμμές. Λες. Έχεις μία ώρα διάλειμμα εσύ. Διάλειμμα έχεις. Άνοιξε γραμμές σιγά σιγά. Θα το τραβήξουμε 3-4 λεπτά και ανοίξουμε τις γραμμές μετά τη μία. Κάτι λαμπάκια βαρά εδώ πέρα να πούμε. Φουγάζουν και στα μηνύματα. Λέει ανοίξτε γραμμές. 90-90. Θα είμαι στην έκθεση στο booth. Πάει στην έκθεση να φάει. Γιατί δεν είσαι στην έκθεση, ρε. Πάνε κανένα 12-14 εκεί να γίνει χαμός να πούμε εκεί στη δεύτερη, στο πύργο. Τι λέει, εμένα η ζωή μου είναι μια ταχύτητα. Σε ένα ζωή, λάσκαρη ζωή σου, άιτε τώρα. Εμένα η ζωή μου είναι μια ταχύτητα. Ας πάει κανένα τεμπέλη εκεί από το Μετρόπολη που δουλεύει δύο ώρες μόνο, κανένα κόκκινο. Γιατί ρε φίλε, πάλι και πέρα θα έχει πλάκα, ξέρει, χαμός θα γίνει. Άσε με τώρα, δεν είμαι για τέτοια εγώ. Με λέει πάει το απόγευμα, 4 ώρα καταρχήν ανοίγει η έκθεση. Πάρ τις γραμμές. Δεν μου λες. 4 ώρα τελειώνει την εκπομπή. Ωραία. 5 ξεκινάει Αλέφαντος Καραμπαφέρης. Πώς θα πάω εγώ στην εκπομπή. Πάνε ρε φίλε, μια ωρίτσα κάνει live από πώς εκεί. Πώς θα προλάβω ρε, θα κάνω live από εκεί. Φεύγεις. 5:30 άστο. Βρίσκεις τα μηχανάκια, άμα έχεις ένα μηχανάκι. Άστα. Άσε, με φάει τα 9, θα κάνω ταξιτζής εκεί στον δρόμο. Αρχίζει μηχανάκι. 5:30 τελειώνεις 6:30 ώρα. Ναι. Βγαίνεις Radio Art. Ναι. 10 λεπτά. Art FM. Εγώ. Φεύγω. Πας πάρει το παιδί αγγλικά, box, mox, ιστορίες και τα λοιπά. 7.30 ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ. Προμόσιο σε μαγαζί, ιστορίες, 9.30 τελειώνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Χορηγό, δεν έχω να μαζέψω τίποτα από τις 9.30 μέχρι τις 11. 11-12 προετοιμασία, εκπομπής 12-2 εκπομπής. Πότε πάω στην έκθεση, ρε. Δεν σε έκαναν όμως, δεν σε είπε εδώ ο Ανδρώνης να πας. Είπε, δεν προλαβαίνω το λέω. Δεν προλαβαίνω. Θα πάω 10 λεπτά. Δεν σε είπε, ρε φίλε. Ναι, τι να κάνω, δεν προλαβαίνω. Παύλε μου. Και τι promotion είναι αυτό. Πάει και ο Γιώργος Δήμος. Μέχρι κάτω. Μου λες, κανένα εξτραδάκι αν έπεσε να πήγαινε. Κανένα εξτραδάκι αν έπεσε να πήγαινε. Δεν προλαβαίνω. Κανένα εξτραδάκι, καλό. Ο Βαρδάκης είναι αργός, ρε μαζούτη. Πάει και κάτσε 3 ώρες. Καλημέρα σας. Θα δει κανέναν υπουργό. Καλημέρα. Γεια σας κύριε υπουργέ μου. Να περάσει πατουλίδα, θα τη βρίσω. Θα περάσει, ξέρω εγώ, κανένα εδώ. Αν περάσει κανένα τζιτζίκουστα, τον έχεις κάνει. Τζιτζίκουστα. Για τέτοια είμαι εγώ τώρα. Βουτυρίτσα. Θα πάω με το παπούτσι το τρίπ και εκεί αυτό εδώ. Ναι, θα βγάλω και την κάλτσα εκεί με κοντό παντελόνι. Για τέτοια είμαι εγώ. Α πάει. Ο Γρηγόρης είναι πιο λεπτό. Είναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Τώρα δεν βάζει το διάλειμμα τώρα, δύο λεπτά πριν να τελειώνουμε την υποχρέωση να πάμε στον κόσμο. Άντε, βάλτε τώρα εσύ. Θα το βάλει, ε. Καλό παιδί αυτό ο Λούτ. Ναι, πάμε. Καλημέρα. Μία άση, μην με καθυστερεί τώρα. Έχω τον αργό το μεσημέρι. Έλα, φίλε, ναι. Έπεσε, είδε του. Πάμε, τούρου τούρ με τι κολομουσικέ, τα κολοδιαλύματα. Άντε. Έλα, φίλε, ναι. Για τον κόκκινο, για τον κόκκινο δεν έχω γιώσει τίποτα άλλο. Για τον κόκκινο είναι τραγούδια. Ο κόκκινο θα κάτσει εδώ. Θα πιει δύο βουλιές καφέ έξω, ντούρου ντούρου, θα πέσουν τρεις γραμμές. Κομπροσιά τουλάχιστον. Άσε. Φχώραμε φίλε, φχώραμε. Ναι, μου χρεώνεις κάτι, μου χρεώνεις κάτι. Ναι. Άκου τι έβαλε ο Θεός, ωραία. Τραγουδάρα. Τραγουδάρα, λοιπόν. Ναι. Λέω για τον Χατζηνάκου που είπε δύο-τρία πράγματα. Αν έπαιρνε τα συμφυρίγματα ο ΠΑΟΚ. Το δύο θα κοίτα, βασικά, δεν έχουμε διαιτησία υπέρ καμιάς ομάδας. Ναι, ρε, για τα σποράκια λέμε τώρα. Α, τα σποράκια, εγώ δεν τα μετράω. Για τα σποράκια να μιλήσω, παιδιά. Θα τα πάρεις όσο και αυλάβεις είμαστε, έχουμε σώα στις φρένες μας. Έχουμε δει κάποια πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Όταν μιλάμε για σποράκια, είναι το πέναλτι του Ολυμπιακού με στην ΚΑΠ. Που το δίνει πέναλτι, όταν δεν μπορεί να πάρει την νίκη. Οπότε, τα σποράκια λες, τώρα με τον Αλεξάνδρη, λες. Ναι, άλλο πρώτο, θυμάσαι τον Αλεξάνδρη. Δεν ήταν ρε φίλε σποράκι, ήταν σφαγές ήταν. Όχι, αυτό είναι το σποράκι. Ακούστε λίγο, παιδιά, όταν δεν μπορεί να νικήσει και έχει τα σποράκια όπως λες, ή τη διαιτησία. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ, ρε, άκου. Ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν είχε το σμπρόξιμο που έχει ο Ολυμπιακός. Είχε Ολυμπιακός όταν. Ναι, αλλά απ' την άλλη μεριά και σμπρόξιμο να είχε, ήταν ανίκανος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, για να με βοηθήσει ένας διαιτητής, πρέπει να τον βοηθήσω κι εγώ. Οι δύο κίτρινες φίλες σου λέμε ότι ήταν απλά ένας διαιτητής. Αν ήθελε, ρε παιδί μου, σε λέει, επειδή ήταν και οι δύο στο κέντρο τα μαρκαρίσματα, το κάνω το ένα μουχτιμο, ρε. Μην τον δώσω το ένα γρήγορα να ήταν κίτρινη. Δεν λέμε ότι δεν ήταν κίτρινες. Ο Χαφ του Απόλλωνα έδωσε πνοή. Το Λουτσέσκο, άλλη μια αγωνιστική. Στέφανε, μίλα ρε να πω. Δεν μιλάω. Εγώ σέβομαι, δεν άκου, δεν μιλάω. Όταν μιλάω, κροητής δεν μιλάω. Ωραία. Παιδιά, όταν μου λες ρε Κώστα, εσύ μετά το 2017, μετά από τόσα χρόνια που έχεις δει ποδόσφαιρο, ότι έπρεπε να βοηθήσω εγώ το διαιτητή. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια βοηθήσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός το διαιτητή για να τον συμπνοήσει. Κανένας δεν βοηθήσει τίποτα, ρε παιδιά. Απλά υποτίθεται τώρα υπάρχει ο ΠΑΟΚ που έχει την ΕΠΟ, μούφες. Αυτά είναι μούφες, γιατί αν είχα την ΕΠΟ θα έπρεπε να δύο στηρίγματα. Συμφωνώ και στο δύο θα μου δίνει πέναλτι. Μπράβο. Οπότε δεν έχω ούτε καν τα σποράκια. Όσο για τις δύο κίτρινες,
Φυσικά και τα κίτρινα, γιατί όλοι είναι δολοφόνοι. Είναι βλάκας. Είναι βλάκας ο Χαφ. Υποπτός. Άλλο είναι βλάκας. Και ευτυχώς, βγήκε και δεν έχασε στο μάτς. Γιατί με τον Κάνιας Χαφ μόνο θα σε βρίσκανε αυτός ο Αλμπάνης εκεί που έπαιζε έξω δεξιά. Δεν πήρα να μιλήσω για το ποδόσφαιρο όμως, ρε παιδιά, τώρα. Πήρα να μιλήσω για άλλα πράγματα. Ότι εγώ τα μάτια μου, τόσο χρόνια που βλέπω μπάλα και ποδόσφαιρο, να το πω, όχι μπάλα, όπως και τα δικά σας, δεν βλέπω να σπρώχνουν τον πάκο όπως σπρώχνουν τους άλλους για να πάρει ένα στήριγμα ή και στην τελική, όταν δεν μπορεί να πάρει τον αγώνα με το τι θέλω. Αν το δείτε αυτό εσείς ποτέ, θέλω να βγείτε στο ραδιόφωνο να πείτε, παιδιά, ο πάκος δεν έπαιξε καθόλου μπάλα, αλλά πήρε δύο πέναλτι και ένα offside και πήρε τον αγώνα. Δεν λέμε ότι θα γίνει αυτό, ρε φίλε. Όχι, αυτό θα γίνει όταν υπάρχει θέμα χαλίφι, υποτίθεται, θέμα έπο, θέμα γραμμένο. Ούτε αυτό λέμε, δεν υπάρχει χαλίφι. Υπάρχει χαφίφις. Δεν υπάρχει χαλίφι. Άρα δεν πήραμε τίποτα, παιδιά, έτσι. Να ξέρω. Γιατί άμα υπήρχε χαλίφις, ο Ολυμπιακός κάτι ματσάκια, να σας πάω πιο πίσω, κάτι ακράτητος, κάτι εγάλια, κάτι τέτοια, που δεν έπαιξε όχι μπάλα. Δεν υπήρχε ομάδα. Φίλε, μην ξεχνάς ότι η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή είναι και σε επιτροπή από την UEFA. Δεν είναι δηλαδή. Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο, σαν μια συνδιοίκηση υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είχε και το άλλο το οποίο δεν το λέει κανένας και τελειώνουμε με αυτό. Ναι, να πω ένα τελευταίο. Για να πάρεις το διαιτητή μαζί σου, πρέπει να έχεις και τσογλανιά, πρέπει να έχεις και πονηριά, την οποία οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν την έχουν ακόμα. Ναι, να πω κάτι τελευταίο και να κλείσω. Υποτίθεται ότι η ΕΠΟ είναι σε επιτροπή, ξέρω εγώ, η επιτήρηση του από την Ευρώπη. Παιδιά, και ο Τσίπρας είναι σε επιτήρηση από την Ευρώπη, αλλά ανοίγει τέταρτο δημόσιο κανάλι. Τι μου λέτε τώρα, παιδιά. Στην Ελλάδα ζούμε. Σωστό. Παράλογο. Επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Να τους. Πού είσαι εσύ, Ατραβάνη? Αργιανός από Άθηνα, Αργιάνουμε. Για αυτό που θυμάσαι που σου λέγα για τον Γενάρη, για τον Πλατέλα. Ναι, θυμάμαι. Και σου έλανε μηνύματα, σκηνοθέτη από Αθήνα, ο Γιάννης δεν ασχολείται με την ομάδα και δεν πρόκειται να σύλλει τον Πλατέλα ποτέ. Πάμε. Ναι, ναι, ναι. Πω, τι ωραίο αυτό το παρελθόν, ρε παιδί μου. Αυτό το σωματείο πραγματικά είναι το παλιό ορθόδοξο Πασόκ. Ναι. Δεν αλλάζει με τίποτα, ρε φίλε. Μ' αρέσει. Δεν σου βγάζει λίγο Πασοκύλα? Μ' αρέσει η Πασοκύλα. Δηλαδή κάθεσαι και βρίζεις τους Αριανούς. Άμα δεν ήταν ο Άρης, ρε φίλε, με τέτοια θεματολογία, πώς έπαιρνες εσύ τροφή για να σκέφτεσαι και να διαμορφώσεις έναν ορθό τρόπο σκέψης? Ναι. Δεν να μας στέλνουν τον Πλατέλα του να τρώμε, δεν μας στέλνουν εκεί τον Μπαστακό να φτιάξουμε την επίδεση. Τον Πλατέλα δεν σου στείλανε τον να τρώμε, τον Γιάννη τον έστειλε για να μην μείνει χωρίς συμβόλαιο. Ναι. Λέω, ρε παιδί μου, που έμεινε ελεύθερος, ναι. Κατάλαβες που έμεινε ελεύθερος. Είναι όπως και Ανάκογλου, Ντούνι, Ρόβα, Κασναφέρη. Τώρα θα αδειάσει λίγο το ρόστερ. Πολλοί μαζευτήκαν εκεί στο κέντρο. Πρέπει να αδειάσει λίγο το ρόστερ. Έβρε, παιδί μου, έχει το Γιάννη. Ό,τι παίχτης μένεις χωρίς συμβόλαιο πρέπει να σου στείλει. Ανάκογλου, γεια σας. Δεν κάνει για β' εθνική τον παίχτη. Για ποιο Γιάννη, για λελές. Για το FIFA manager. Α, το FIFA manager, ναι. Ναι. Έχει τον άλλο τον Σέρβο. Ναι. Πηγαίνει με το τρώει εκεί τις απονοτηρόπιτες και αυτά. Ο Σέρβο ξέρει. Τρεις παίχτες Σέρβο πρέπει να είναι στην ομάδα οι Κροάτες. Δεν γίνεται χωρίς να. Δηλαδή τώρα βλέπεις και ο Νίκητς λέει ένα μήνα τραυματίας. Άλλο πάλι. Ξαφνικά και αυτό, ναι. Ναι. Δηλαδή άμα δεν έχεις τρεις Σέρβους ή Κροάτες ή κάτι τέτοια στην ομάδα, λέει δεν γίνεται. Ο Παόλα κιόλα σε παρακαλώ πολύ. Πάλι καλά μπορεί και ο Μυροφορίδης δηλαδή και παίζει να δούμε και κάτι φέτος. Αλλιώς με Καράμπελε, Τσιμπούρκι, Μιλούνοβιτς και τα λοιπά. Πάλι πίκρα η κατάσταση. Το μάτς τελικά πότε θα γίνει, ξέρουμε? Ποιο μάτς? 27. Με την Πόκα. Όχι, για την ώρα λέω, ορίστηκε. Θα αλλάξει την ώρα ο Καρυπίδης. Μα καλά και αυτός τόσο μυαλό, ρε παιδί μου, ξέρει ότι έχει κληρωθεί ο Γιουβέντους με τον Ολυμπιακό εκείνη τη μέρα. Και αυτός μυαλό κουκούτσι έχει. Πάει κάνει τέτοιο μάτς πάνω σε Champions League του Ολυμπιακού. Μεγάλη επιχειρηματία. Ή τέλος πάντων και μην έπαιζε ο Ολυμπιακός, πάνω σε Champions League. Απλά δευτέρα, για τη μέρα που λες και εσύ, Στέφανε, νομίζω ότι η Μπόκα έχει μπρος και πίσω κάποιες μέρες, έχει παιχνίδια. Έστω και τα δεύτερα αυτού και αυτά. Τα δεύτερα δεν μπορούσε. Δεν λέμε για τη μέρα, γιατί νομίζω δεν μπορούσε άλλη μέρα να οριστεί. Γιατί νομίζω η Μπόκα έχει τρεις μέρες πριν και τρεις μέρες μετά έχει παιχνίδι. Αν ισχύει αυτό που αυτό έχω ακούσει, δεν είμαι και 100% σίγουρος βέβαια, απλά το αναφέρω σαν πληροφορία. Μάλιστα. Τότε η μέρα δεν μπορούσε να γίνει, αλλά τουλάχιστον αλλάξει η ώρα. Αντί να κάνει το φιλικό τότε, ρε φίλε, σε κανένα έρανο και σε λίγο δεν δώσει από. Μα αυτό λέμε ότι γίνεται. Ρε, τι φιλικό, βρε, φέρε μια σειρά. Έρανο είναι. Έρανο είναι αυτό. Βγάλε ένα καλάθι. Να πληρώσετε το νερό, ρε. Τα αγάρια. 73.000 ευρώ χρωστάει ο Άρης το νερό, ρε. Ρε, λίσταρχη του Σεραφίνου. Μπάνιο με σαμπάνιο μου έκαναν στα αποδητήρια. Ρε, λίσταρχη του Σεραφίνου, τι είστε εσεί, ρε. Ραπτόπουλε. Ναι. Βγάλε ένα καλάθι με σκόρδα Ελευθερούδη, Κόντι και όλους αυτούς γρανούζι, Σαουρίδη, Νέγρη. Την παταξίδες ήταν αυτή, ρε, διάλυσαν το σωματείο, ρε. Τα αγάρια.
ανικοκύρευτοι, μπαταξίδες, αμπαταξίδες, 73.000 ευρώ το νερό και 1.100.000 το ρεύμα, ρε, κοπρόσκυλα να πούμε, ακοπρόσκυλα. Πασοκόσκυλα. Το νερό, ρε φίλε, για να τάσει 73.000 ήταν πριν το. Πασοκορουφιάνι. Πριν τον αιώνα, τον 21ο ή μετά, ρε. Στέλνει άλλα από εκεί πέρα καθάρματα. Πριν το καράμπιλα ήταν. Δεν τρέπεστε λίγο. Και λέει μετά Ραπτόπουλος βρίζει τον Άρη. Δεν βρίζω τον Άρη, ρε βλάκες, τους Αριανούς βρίζω. Τον Άρη τι με έκανε εμένα ο Άρης. Καθήκια. Εσύ δεν μπερδεύεις τον κόσμο με τις δικές σου. Ακαθήκια, βρε. Στέλνει άλλο, χαλάω το στόμα μου. Μη φωνάεις. Να ρωτήσω κάτι τέλος για να μιλήσει και ο επόμενος. Μάλιστα. Γιατί όταν ήταν ο Γαλανός, λέγαν όλοι δεν έχουν τα παιδιά στο Ρήσιο να κάνουν μπάνιο, νερό. Και τώρα που είναι ο Καρυπίδης, που δεν έχουν και άλλα πράγματα. Αμά και αυτός ο Γαλανός με τη φλάτσα την καμένη τώρα. Ναι. Άσε με ήσυχο, μωρέ, τώρα. Τώρα που είναι ο Καρυπίδης, γιατί δεν ακούγεται τίποτα. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Να σου πω κάτι για τον Καρυπίδη. Δηλαδή ο Καρυπίδης έφτασε 1% το ρεύμα, μωρέ, τώρα. Ο Καρυπίδης έφτασε 73.000 τώρα. Τι σχέση έχει ο Καρυπίδης. Τα χρέη που γίνανε από τους περσινούς. Ο Καρυπίδης θα πει. Ναι. Θα πει ο Ψηφίδης, δεν με πλήρωσε ο Καρυπίδης τίποτα, γι' αυτό το νερό είναι τόσο. Εγώ μαθαίνω. Που γίνανε από τους περσινούς ο Ψηφίδης, τα έκανε. Όχι, ρε εσύ. Ο Καρυπίδης δεν τα έκανε. Ρε παιδιά, αυτά τα 73 και τα 1% δεν γίνα σε ένα χρόνο. Ρε, δεν σου λέω για τον νερό. Δεν τα έκανε ούτε ο Ψηφίδης ούτε ο Καρυπίδης. Εγώ δεν βρίζω τον Καρυπίδη και τον Ψηφίδη. Εγώ βρίζω την οικογένεια με την αδρανοποίηση, την πασοκοποίηση του Άρη. Ρε, για τα συμβόλαια των περσινών παιχτών σου λέω, δεν σου λέω για τον νερό. Α, τα συμβόλαια των περσινών παιχτών είναι του Καρυπίδη ιστορία. Αυτός έχει το ζόρι. Γιατί δεν ακούμε κανένα κράξιμο ότι φταίει για τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί καινούργια αφημή ενός χρόνου και δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση για σου περσινών. Γιατί περιμένουν αυτοί να ανέβουν και να ρεφάρουν έτσι. Για άμα δεν ανέβουνε, κάηκανε. Μα άμα και να ανέβεις βαθμολογικά με τα χρέη που έχεις, αδειοδότηση δεν παίρνει, το ξέρεις. Εντάξει, κάνεις ρύθμιση. Μετά θα τη βρεις την άκρη. Θα τη βρει την άκρη, άστο άμα ανέβει. Έφυγε! Ακόμα έρχεσαι να με βρεις κάθαρμα! Θα έρθει, ρε. Ακόμα έρχεσαι να με δεις. Πάμε. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα, ραπ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα. Τα αργιανάκια. Παοξής είμαι. Και αντιπαοξής ταυτόχρονα. Μ' αρέσει. Παοξής γιατί είναι η ομάδα μου, αντιπαοξής γιατί. Είσαι νεοπαοξής ή παλιός. Παλιός είναι. Είμαι από τους παλιούς, ρε παιδί μου, όχι σαβίδιδες και έτσι. Εντάξει, πληρώσαμε τα χρέη, ρε παιδί μου. Δηλαδή φοράς ροζ πουκάμισο και κροκοδιλέ παπούτσι ή είσαι ακόμα, ας πούμε, με το κάκαδο στη μύτη. Ή κάτι ενδιάμεσο. Παλιός που θέλει να βλέπει μπάλα. Α, εντάξει. Άλλο ναι, μπράβο, ναι. Ο Αριανός εκεί. Παλιός που θέλει να βλέπει μπάλα και δεν θέλει να τον κοροϊδεύουν. Ναι, σωστός. Ναι, δεν θέλει να τον πουράνε ψεύτικα όνειρα. Ωραίος, ωραίος. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, όλα καλά, μωρέ. Να. Πληρώσαμε τα χρέη. Εντάξει. Δεν πληρώσατε τα χρέη, ο Σαβίδης τα πλήρωσε. Ναι, ρε παιδί μου. Με τον Τσίπρα πλάτη. Δεν πληρώσατε εσείς τίποτα. Ναι, με γκόμενα, ξέρω εγώ. Γκόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης. Γκόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, ξεγκόμενα του ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνουμε. Τα λεφτά εδόθησαν. Λεπτομέρειες, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, που ξέραμε τόσα χρόνια, okay, ναι, πάει. Πάντων, έχετε ναι, ένα νεοπλουτισμό. Ένα νεοπλουτισμό. Θα ρίξεις και είσαι, ας πούμε, στο σουφλί. Κέρδισες να πούμε το τζόκερ και κατέβηκες στην πόλη με δύο αριστερά παπούτσια να το παίξεις γκόμενος. Ναι. Αυτό δεν θυμίζει ο ΠΑΟΚ. Κωστή. Ναι. Θα σου πω, θα σου κάνω ένα νεοπλουτισμό. Ναι. Θα μου απαντήσεις, ξέρω εγώ, ναι. Παντελονάτα, ρε παιδί μου, όπως απαντάς συνήθως. Ναι. Έχεις, ρε παιδί μου, ανοίγεις ένα μαγαζί, οκ. Ναι. Ναι, δεν θα το σουλουπώσεις, δεν θα το κάνεις, ξέρω εγώ έτσι, δεν θα βάλεις χρήμα για να τραβήξεις κόσμο. Αμέ. Αμέ. Πέντε χρόνια ο Σαβίδης τι έκανε, ξέρω εγώ, με το Champions League, τα προκριματικά έτσι. Θα προκριθούμε στους ομίλους και θα βάλω, ξέρω εγώ, λεφτά για να κάνω ομάδα για το Champions League και τέτοια. Ο Σαβίδης ξέρει τον ψυχισμό σας, ότι είστε αντιαριανοί και αντιηρακλειδείς. Βολεύεστε με αυτό. Μπα, φίλε, μπα. Ναι. Ξέρει ότι είστε προσωπολάτρες. Ξέρει όχι τα πάντα. Όλοι έτσι. Ξέρει ότι τι είστε. Ξέρει τι πελάτες είστε. Είμαστε μπαμπάκια, έτσι. Φαμπάκια είστε. Μπα, όχι, ρε φίλε. Κοίτα να δεις. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Αν πάρει φέτος η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Α,
Μπράβο. Πότε θα σηκωθούν στο πόδι. Ναι. Προσωπικά ναι. Το εύχομαι, ρε αδερφέ. Ναι, ναι. Άμα το πάρει ο Ολυμπιακός, σε λέει τι 44, τι 45, ναι, τι 48, ναι, ναι. Τι 50. Σωστό, σωστό. Αν έρθει ο άλλος από πίσω προσωπικά, ή κανένα τράχη μετά από κάνα 2-3 χρόνια, αν πάρει τον Παναθηναϊκό και πάρει κάποιο τάδημα, εκεί θα γίνει επανάσταση, λέω εγώ. Προσωπικά το εύχομαι, γιατί το μόνο που ακούω, σαν δεν τρέπεσαι, ξέρω εγώ, σε πλήρωσε τα χρέη. Λες και έκανε καλό, ξέρω εγώ, σε ποιον έκανε καλό. Στους προηγούμενους δεν έκανε. Στην εταιρεία το έκανε στην καλό. Στην εταιρεία το έκανε, ναι. Στην εταιρεία το έκανε καλό. Που αν φύγει αύριο ο Σαββίδης, σας παραδίδει ένα ΠΑΟΚ καθαρό. Νοικοκυρεμένο. Καθαρό και στον ερασιτέχνη και όλα. Για χαρά. Δεν χρωστάς. Γιατί ήσταν νοικοκύρευτοι ΠΑΟΞίδες, πασοκοποιοί, πασοκογουρουνομούριδες και ήρθε ο Σαββίδης και σας έκανε καθαρούς. Τέλος. Από μπάλα είναι μυρωδιάς. Επόμενη γραμμή. Επιχειρηματίας σωστός πληρώνει τα πάντα. Από μπάλα είναι μυρωδιάς. Και αυτός και ο γιος το μικρός. Μπαμπά, άμπαλος. Πάμε παρακάτω. Έλα φίλε. Γεια σου παιδιά. Νάτος. Θα ξεκινήσω πρώτα με το θέμα, με θέμα Αλέφαντου. Μάλιστα. Ο οποίος, τον οποίο ο Κωστή τον έφερε στον Μπακάκι. Αυτός είναι. Είπα εγώ για τον Μπακάκι ότι κακώς δεν τον πήρα στην εθνική ομάδα. Ναι, και αυτός λέει ότι είναι για τα Βρυλίσια. Ναι. Εγώ θα πω ότι ο μεγαλύτερος δεξιός μπακ όλων των εποχών που λεγόταν Στράτος Αποστολάκης, ναι, είχε αυτό το ύψος. Σε αυτό το στυλ, ναι. Ναι. Εάν σου το πεις αυτό, θα πει άλλες τρέλες. Ο Ρομπέρτο Κάρλος και αυτός ο Μαρτσέλο είναι του αυτού ύψους. Ναι. Λοιπόν, έβγαλε τον Αντσελότη άχρηστο, τον προπονητή που πήρε 3 πρωταθλήματα Ευρώπης με διαφορετικές ομάδες, βγάζει τον Ζιντάν άχρηστο που σε 18 μήνες έχει πάρει 7 τρόπαια, ο ανισόρροπος αυτός. Λοιπόν, και είπε τον Κλόπ, τι τον είπε, που ο Κλόπ, η Ντόρτμουντ ήταν μικρομεσαία ομάδα στη Γερμανία όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια ήταν μια μικρομεσαία ομάδα. Σαν πως δεν πήρανε κύριε Κώστα, τι μικρομεσαία. Το Κλόπ την έφτασε να ανταγωνίζεται την Bayern. Σαν πως δεν πήρε με τη Γιουβέντους η Ντόρτμουντ, πώς ήταν μικρομεσαία ομάδα. Σήκωσε πρωταθλητριών. Σου λέω, τη δεκαετία του 2000 που ήταν η Ντόρτμουντ. Πήρε 2 πρωταθλήματα με ρεκόρ συγκομιδή βαθμών πήρε τη δεκαετία, ναι, του 2000. Αλλά με Κλοπ προπονητή. Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά έχει από τότε που πήρε το Champions League με τη Juventus, είναι μόνιμα σε ψηλά, ναι, επίπεδα σχεδόν. Ο Κλοπ την ανέδειξε μεγάλη ομάδα. Ο Κλοπ έκανε σίγουρα την ξανασήκωσε. Την ξανασήκωσε. Αυτό σου λέω. Ναι. Ως τότε ήταν εξαφανισμένη. Γιατί το λες ανισόρροπο, φίλος σου ήτανε. Γιατί λέει ανισορροπής. Μιλάει για 3-5-2 ότι έπαιζε το 70 και εδώ στην Κατερνία έπαιζε 4-3-3. Το είπα αυτό. Σε ποιον πουλάει τρέλες τώρα. Ναι. 4-3-3 λοιπόν, μπροστά έπαιζε με έξω αριστερά Καλαμπάκα, έξω δεξιά Λιάπη και σέντερφορ έβαλε τον Πασκάλι του Γιουμπλίδη και τον Κωστίκο. Ναι. Στο κέντρο έπαιζε με Αδαμόπουλο, Παπαγιάννου, Χρυσοστόμου. Ναι. Και πίσω έχει Τραγανό, Γιαννούλη, Κοξίδης χωρεμένο αριστερά και δεξιά Σκέντο. Δηλαδή, τέρμα. Πού το Ροναλέκο τον Κωστίκο του χωρεμένο. Α, τον αδερφό του Κωστίκου που σκοτώθηκε. Δηλαδή, πού πουλάει τις τρέλες αυτές. Και εκτός αυτού, και αυτό το παιχνίδι το θέλω κύριε Πρόεδρε. Και αυτό το παιχνίδι το θέλω κύριε Πρόεδρε. Και αυτό το παιχνίδι το θέλω κύριε Πρόεδρε. Και τη δόξα δράμας έπαιζε στον Εδεσαϊκό. 10.000 πριν τη δόξα δράμας στον Εδεσαϊκό να νικήσει τη δόξα δράμας που μας ακολουθούσε. Άσε μωρέ τώρα. Άσε μωρέ τώρα. Ναι, αλλά κοκακόλα πήρατε μαζί και τρώγατε ψεύδουμε τύρι. Αυτό δεν έχει σημασία. Αυτά που σου λέω Κωστή. Είναι γεγονότα και ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Λεωνίδας, ο Μελτλής, ο δικηγόρος, στη συνέλευση τα είπε όλα. Μάλιστα. Τώρα, ερχόμαστε για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι η μόνη ομάδα, ναι, της οποίας οι οπαδοί υπάρχει ένα βιβλίο κλασικό, μεγάλες προσδοκίες. Ναι.
Τώρα βγαίνει νέα έκδοση. Τι λέει? Μεγάλες ανεκπλήρωτες προσδοκίες. Ανεκπλήρωτες προσδοκίες. Λοιπόν, όλα τα χρόνια, όλα τα χρόνια, ναι. θα. Μόνοι τους αυτοαναγορεύονται, μεγάλοι παίκτες, το καλύτερο ρόστερ, το ένα, το άλλο. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 3 center for. Ναι. Γιακουμάκη, ναι. Ολιβάγια, Αραούχο. Αραούχο. Λιβάδια. Ολιβάγια. Λοιπόν, έχει δύο επιθετικούς από αριστερά. Μπακασέτα και τον Ροντρίγκες. Ναι. Δεξιά, Χρυστοδουλόπουλο. Αντίπα. Με Κλωναρίδη. Ναι. Κέντρο για τρεις θέσεις. Σιμόες, Γιώχασον. Αντάρεβιτς. Αντάρεβιτς. Κονέ. 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 Μάνταλο. Μάνταλο. Ναι. Και... Γαλανόπουλο. Και Γαλανόπουλο. Ναι, σωστό. Έξι. Έξι. Στο κέντρο για τρεις. Μπακ. Δυο μπακ. Γκάλο, Μπακάκι. Μπακάκι. Αριστερά. Αριστερά. Ναι. Βινίσιο. Ναι. Με αυτόν που παίζει. Ναι. Και σέντερ μπακ. Ναι. Σικρίσκι. Ναι. Βράνιες. Βράνια. Το Σέρβο. Και το Βράνιες. Τον άλλο που είναι τραυματίας και να γυρίσει. Παίρνεις πρωτάθλημα από αυτό τον ΠΑΟΚ. Ο Λαμπρόπουλος. Τι είπες Κώστα? Παίρνεις πρωτάθλημα από αυτό τον ΠΑΟΚ και από αυτό τον Ολυμπιακό. Μπορείς. Θα προσπαθήσει. Έκλεισες, φιλιά, επόμενος. Εγώ δεν λέω. Να σε καλά, επόμενος. Θα προσπαθήσει, επόμενος. Ναι. Ναι. Γεια σου, ραπ. Γεια σου, φίλε. Πάω ξύς από τη Βέρεια. Θλίψη έχεις, φίλε? Ορίστε. Θλίψη έχεις? Γιατί? Ξέρω εγώ, θλιμμένος ακούω. Βαρύ. Όχι, όχι. Εγώ άμα θλίβομαι μπαίνω στο στούντιο και ανεβαίνω. Ξαναθλίβομαι μετά. Τρώμε λίγο μια καψούρα και είναι μακριά γι' αυτό. Μακριά που είναι δηλαδή, σε άλλη πόλη. Αγαπάς ρε. Σε άλλη χώρα. Ωραία φίλε. Ακόμα χειρότερο. Πόσο καιρό γίνεται αυτό? Κάνα χρόνο. Μιλάς μαζί της στο τηλέφωνο. Και κρατάει έτσι. Μιλάμε στο τηλέφωνο, αλλά είναι πάλι δύσκολα αέρα. Κάθε πότε βρίσκεσαι? Ποια χώρα φίλε? Ρουμανία. Κάθε πότε πηγαίνεις? Δεν πήγα ακόμα. Έρχεται αυτή εδώ. Πες το ρε φίλε. Ρουμάνα. Ναι. Ρουμάνα, καλά εξηγες. Πολύ καλά εξηγες. Τι σου λέει αυτή? Με τα μυαλά που έχουν οι δικές μας, σε Ρουμάνες και σε Βουλγάρες θα πέσουν. Γιατί το λες αυτό, ρε Χατζηνάκο, με τα μυαλά που έχουν οι δικές μας? Τι ρε, σε. Γιατί, τι. Έλα, ρε, κάθε χαμηλοκόλα εδώ πέρα να πούμε. Ψηλώνει τη μύτη τώρα, κάθε χαμηλοκόλα. Όχι, όχι, όχι. Γκρίνια, μύρλα. Είναι γκρινιάρι, δηλαδή. Γιατί τι είναι τώρα? Για πες εσύ. Για πάντα. Βαλκάνες οι γυναίκες είναι καλύτερες, να ξέρετε, από όλους τους τομείς. Γιατί ρε παιδί μου από την Ελληνίδα είναι καλύτερη? Πες μου τη διαφορά. Καλύτερες γυναίκες κάτσε, είναι κάτσε να μάθουμε. Ρωσίδες και Ασιάτισες. Γιατί? Για να κάνουν σπίτι. Γιατί ρε? Ρωσίδες και Ασιάτισες. Δεν γρινιάζει λέει. Κοιτάξτε, ράπη, είμαι 29 χρονών. Ναι. Έχω γυρίσει. Εντάξει, δεν είμαι ο αυτός της γειτονιάς, αλλά δεν έχω δει χαίρα από Ελληνίδα. Δεν ξέρω. Δεν θες την Ελληνίδα, ρε φίλε? Όχι. Το λόγο να μου πεις. Από αυτά που βλέπω έξω και από αυτά που βλέπω και τους φίλους μου. Ναι, άστα τα. Συγκεκριμένα θα μου πεις. Γιατί δεν τις θέλεις? Τι έχουν και δεν τις θέλεις? Πάνω απ' όλα έχουν το χρήμα, πιστεύω. Ενώ ξέρεις τι θέλουν, ψωμί και τυρί να τρώνε δηλαδή? Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύεις? Δεν σε είπα εγώ να έτσι ο πατήρης που θα σε βγάλει έξω, θα σε κάνει. Λιγότερα λούσα έχουν. Λιγότερα λούσα θέλουν και απαιτήσεις. Λιγότερα. Και λιγότερα λούσα, ναι, συμφωνώ. Και λιγότερα λούσα, ναι. Ναι. Τις φτιάχνει ρε παιδί μου να πας ένα καφέ να πιεις και τελείωσε. Δεν θέλει παραπέρα να την πας και στα μπουζούκια να την κάνεις και σε πολύ θρόνο να ανοίξεις και μπελβέντε. Είναι πιο σημαντικό αυτό, ακριβώς. Αυτό λέει ο Φίλιπ. Είναι πολύ του εφέ. Ναι. Γιατί έχουν ζήσει πιο πτωχικές καταστάσεις από μικρές. Εκτιμούν αλλιώς, εκτιμούν ακριβώς επειδή δεν πέρασαν Πασόκ δηλαδή. Έχουν μικρότερο κοστολόγιο για να βάλεις το κλειδί στη μέσα. Δεν πέρασαν Πασόκ λέει άλλο, ναι. Ναι. Έτσι. Συμφωνώ. Έχουν ζήσει πιο φτωχικές καταστάσεις. Δεν πέρασαν Πασόκ, μάλιστα. Εκτιμών τις καλές στιγμές. Εγώ για τον ΠΑΟΚ πέρα. Πέσανε και για τον ΠΑΟΚ. Τι Ρουμάνα, τι ΠΑΟΚ. Ο Ενρίκη είναι χειρότερος, στο Τζάλμα κάμπος. Δεν ξέρω, εσύ θα με πεις. Ποιος ο Ενρίκη? Ο Ενρίκη. Άλλο στυλ εξτρέμ. Ο Τζάλμα απ' έξω θα σου κάνει τη σέντρα, θα έρθει αμαρκάρι, δεν θα φάει κάρτα. Θα γυρίσει προς τα μέσα, θα πάρει πλάτο σωμάτος, θα κάνει κανένα σουτ. Ο Ενρίκε μπορεί να σε πάρει ένα μάτς μόνος του και μπορεί να φάει και μια κόκκινη εκεί που δεν τον περιμένει. Αυτό είναι. Ο απρόβλεπτος.
δεν ήταν έγκλημα για μένα να δώσουν δανεικό. Πιο πολύ ταιριάζει στο παλιό λαό του ΠΑΟΚ ο Ενρίκε. Τώρα δηλαδή, τη δεκαετία του 80 ο Ενρίκε θα έπαιζε μεγάλη μπάλα στον ΠΑΟΚ, γιατί θα ταιριάζει και με το λαό του ΠΑΟΚ. Τώρα ταιριάζει ο Φλόρος ο Μακ. Άντε, ας το πω αλλιώς. Ο Φλόρος ο Μακ. Ο Φλόρος ο Μακ. Ναι. Ο Πρίγιοβιτς, γιατί σέρνεται τόσο πολύ. Ο Πρίγιοβιτς, φίλε, μετά τον τραυματισμό του, είναι δεν μετά έχει τον τραυματισμό του. Ένα κορμί δεν που θέλει, ας πούμε, αποκατάσταση και θέλει έκρηξη και γενική αντοχή. Έκρηξη και γενική αντοχή. Δηλαδή, αυτός είναι πίσω. Αλθικότητα, θέλει εξειδικευμένη προπόνηση, η οποία μάλλον δεν του έγινε. Αυτό μου δείχνει. Δεν του έγινε, όχι. Δεν μετά του έγινε. Τον τραυματισμό του είναι ο χειρότερος. Όπως ο κάθε παίκτης του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, έχει κάποιες αρετές, τις οποίες σύνολο, στο σύνολο του ΠΑΟΚ, ο προπονητής ο εκάστοτε πλην του Ίβιτς, δεν βγάζει τις ατομικές αυτές καλές ενέργειες. Ο Μακ δηλαδή ήρθε και δεν πάτησε περιοχή η φτέρνα του. Απ' έξω να την κάνει σέντρα. Ο Τζάλμα απ' έξω να την κάνει σέντρα. Ο Ενρίκε λοιπόν έμπαινε μέσα. Αυτό ακριβώς. Ο μόνος διευθυντικός παίκτης που έχει στην ομάδα. Μαζί με τον διώξανε. Και τώρα θέλω να πουλήσω και τον. Πώς το λένε και τον. Έγκλημα. Τον Μπίσεσβάρ. Και τον Μπίσεσβάρ. Έγκλημα. Και τον Μπίσεσβάρ. Και τον Μπίσεσβάρ. Ό,τι ποιοτικότερο κάτι που έδειξε ο ΠΑΟΚ και στο πρώτο ημίχρονο πρωτού το βγάλει και μετά. Σήμερα δεν έπρεπε να τον βγάλει. Σήμερα όταν έχω μια άμυνα. Έγκλημα. Και στο ένα μέναν δεν έχω παίκτη. Βγάζω τον Ασισταδόρο να βάλω μέσα. Ποιον έβαλε στη θέση του Μπίσεσβάρ. Το Μακ. Το Μακ. Ο Μακ έπρεπε να μπει για μένα στη θέση του Πρίγιοβιτς. Να παίξει με center forward τον Μακ και τον πίσει βαριστερά, ναι. Να μην τον βγάλει. Τι παραπάνω πρόσφερε ο Καντουρί από τον Ενρίκε σήμερα, θέλω να μου πεις. Όχι, ο Μακ έπρεπε να μπει στη θέση του Καντουρί. Αν έπρεπε να βγάλει κάποιον από το κέντρο, έπρεπε να βγάλει τον Καντουρί που δεν είναι έτοιμος ακόμα. Δεν είναι έτοιμος ακόμα. Και να αφήσει ο Μπίσεσβάρ που έχει καταρχήν μπορούσε να σε βγάλει γκολ από τα στημένα χτυπήματα που έχει πάρα πολύ καλό στημένο χτύπημα. Ναι, πάρα να σου κάνει μια φαρμακερή σέντρα, ένα φαρμακερό σουτ και να πάρει το μάτς από την ατομική assist ή στημένη φάση του Μπίσεσβάρ. Πολύ μεγάλο λάθος η αλλαγή του Μπίσεσβάρ. Ένα ακόμα 100% λάθος του Ρουμάνου που δεν έβαλε το γκάτσε την αρχή. Αυτός ο Κάνιας είναι για τα σπιτιά, δεν είναι ο για τα σπιτιά. Ο Κάνιας, σαν ροφός είναι. Ο Κάνιας μοιάζει με μένα στα τελευταία 500 μέτρα από το 5000. Δεν έχει έτοιμο το Μαουρίτσιο ρε γι' αυτό ρε. Πολύ ύποπτος παίκτης. Ο Κάνιας τώρα, το σκατοδοχείο το φέραν στον ΠΑΟΚ. Το σκατοδοχείο είναι και αντιαισθητικός και σαν άντρας με εκείνη τα μουσια. Κάνει κάτι σπίτα. Το κοκκινοτρίχι. Ρουφιάνος του καπετάνιου. Πάμε επόμενη γραμμή. Σαν Ρουφιάνος του καπετάνιου στο πλοίο είναι καλά λέει. Σε πειρατικό, όχι απλό πλοίο. Ραπτόπουλε, θέλω να γνωρίσω τα αριανάκια, αν και είμαι ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι και μότα παιδιά. Δώσε τον αριθμό μου και έχουν Facebook. Facebook. Δεν έχει Facebook. Ανατολική Θράκη. Θα έρθει σε 15 μέρες στα εγγύρια του μαγαζιού και θα τελειώσει, θα του γνωρίσει. Θα μα μάθει. Με μεγάλη μας χαρά. Κοντίους, ο Α είναι πονηρός. Τι λεφτά έβαλε. Δεν κατάλαβα τι είναι το μήνυμα. Να του πάρει ρε φίλε τζάμπα τώρα να πάρει ο Μελισανίδης στο πρωτάθλημα με τζάμπα την ιστορία και με 10 εκατομμύρια από τη UEFA στην τσέπη. Έτσι. Δεν θα είναι μάκα ο Μελισανίδης. Σήμερα το μεσημέρι εκεί που άραζα στο μαγαζί μου σε νησί του Βορείου Αιγαίου μπαίνει μέσα φουριόζος ο Κούγιας να πάρει βατραχοπέδιλα. Αν αυτό είναι 67 χρονών και τον έκανα ασήκωτο, λέει η Φουσκωτή, εγώ είμαι ο Τζον Ράμπο. Με το ζόρι τον κάνει 50, αυτό βάζει κάτω εμένα, εσένα και τον Τίγρη μαζί. Ναι, ρε, μια χαρά είναι ο Κούγιας. Τον κόκκινο τον πλακώνει σε 40 δευτερόλεπτα. Τον έχει, Μα άνετα. Μπαμ, μπαμ, τον έχει ρίξει. Τον έχει τα εσύ πλακόνια. Με τον Κούγια, αν μαλώνατε. Πλακώνω με λόγο πυγμαχία. Τον πλακώνει. Εσύ τον έχει, τον εντάξει, ρε φίλε. Τον πλακώνω λόγω πυγμαχία, λόγω καλή φυσική κατάσταση. Αλλά είναι νεύρο, δεν είναι φλόρο. Νευρικό, είναι, δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, φίλε, έχει νεύρο, φαίνεται. Μ' αρέσει. Και 20 χρόνια πιο νεό είσαι, εντάξει τώρα, μεγάλη φορά. 67 τώρα εκεί μέσα τον Κούγια μια χαρά. Κούγια συνήθω 67 χρονών. Ούτε φαίνεται, δεν φαίνεται. Πλάκα κάνεις. Να είσαι σαν τον Κούγια 67 χρόνια και 79 σαν τον Αλέφαντο. Ευλογία. Ευλογία Θεού αν υπάρχει Θεός. Κατασκευαστή το λέω. Σωστός. Εγώ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα και δεν το λέω επειδή είμαι Αριανός, αλλά και ο Βασίλης και ο Στέφανος είναι απόλαυση έτσι. Απόλαυση. Λοιπόν. Σαν το φραπέ. Σαν το φραπέ ακριβώς. Με πολλά λοιπόν. Παγάκια στη μέση του καλοκαιριού. Ναι. Έχω καιρό που λέω ότι μην διαγράφετε την ΑΕΚ. Τώρα βλέπω την έβαλε πάλι στο παιχνίδι Κωστή. Εγώ φίλε χθες και στη Μαρμίτα το είπα. Την ΑΕΚ μην τη διαγράφετε. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, πρώτη υποψήφια είναι η ΑΕΚ για μένα. Πόπο από φαρμάκι, πετάς τον Παοξή, κόνιο τώρα.
Όχι, καμία σχέση, τίποτα. Το πιστεύω και τώρα. Όχι, δεν λέω ότι δεν το λες σωστά και αυτό και τα λοιπά. Το πετάς φαρμάκι. Το λες μικρή ομάδα, το λες βλάχο, χωριάτι, ρούχο. Με συγχωρείς. Καλό κάνεις ένα μπαοξί κάποιος που προσπαθεί, που τουλάχιστον του λέει τα πράγματα όπως είναι και κάνει μια κριτική πάνω σε αυτά που βλέπει στο χορτάρι, ή όταν κάποιους τους ρίχνουν στάχτη στα μάτια και τους πουλάνε φετζιλίκι και παίχτες αμφιβόλου αξίας, τους δημιουργούν τον τίτλο του φαβορί. Ναι. Ενώ δεν έχει αποδειχθεί ακόμα στο χορτάρι. Γιατί να μας λέτε ότι είμαστε κομπλεξικοί αντιπάξιδες. Μα δεν είναι έτσι. Άσε λένε ότι θέλουν αίρεση. Πες αυτό που θέλεις εσύ. Άσε λοιπόν, ο άλλος να σε κρίνει όπως θέλει. Θα πω και για τον Πάουξη. Ο Πάουξης έχει ακόμα ελπίδα. Πώς όμως, αυτό που λες, εάν ο Μάκ και ο Πρίγεβιτς συνέλθουν, βρουν τα πατήματά τους και βρουν και ρυθμό, μπουν δυνατά, συνέλθουν και οι μεταγραφές οι καινούργιες, τότε εντάξει. Πότε θα γίνει αυτό? Ότι πότε? Μέχρι τώρα με την εικόνα που βλέπουμε αυτήν, δεν πείθουνε αυτοί οι άνθρωποι. Τι να πείθουνε, μωρέ φίλε, τώρα. Είναι στήσιμο ομάδος με έναν χαφ ερείπιο τον Γκάνιας, έξω Τζίμιροντ από τη 18. Αυτό με τον Μπέλκα, τι αλχημία ήταν αυτή, αμυντικό χαφ. Τι αυτό τώρα, θα αφήσω τον Τζίμιροντ έξω και θα βάλω τον Μπέλκα χαφρε να κάτσει αμαρκάρι. Που αν ήθελε ο διαιτητής τον έδινε δύο κάρτες στα μαρκαρίσματα και έφυγε 10 με 10 σε ξεκολλιάσιο από όλων Αθηνών. Άντε και, μπράβο! Και πρωταθλητισμός με τον προπονητή της Ξάνθης, κακά τα ψέματα δεν γίνεται. Εντάξει, μην κοροϊδεύουμε. Πάρτε τον Καρσία να κάνετε παλαμάκια σαν τους χαζούς εκεί πέρα. Τι να σε πω. Τίποτα. Θέλει προπονητή που να έχει κάνει πρωταθλητισμό ο ΠΑΟΚ. Ούτε με Καρσία, ούτε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα για τον Άρη. Ναι. Ο Άρης πρέπει να ανέβει. Μην γελάς, γιατί γελάς όταν είπες για τον Άρη. Γελάω, για ποιο λόγο γελάω? Γιατί το έχω ξαναπεί και άλλη γελάμε φορά. Γελάμε ρε φίλε για να μην τρελαθούμε εδώ πέρα. Τι να κάνουμε φίλες. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά και το λέω ξανά. Ο Άρης πρέπει οπωσδήποτε να ανέβει. Οπωσδήποτε. Κινδυνεύουμε να γίνουμε Ηρακλής άμα δεν ανέβουμε. Άρα, να τις ακολουθούν εκεί πέρα. Κινδυνεύουμε να γίνουμε κάτι χειρότερο. Να παγιωθούμε στη Β' Εθνική και να γίνουμε ομάδα που κάθε χρόνο παλεύει. Βέβαια. Και για λίγο χάνει την άνοδο. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, δεν υπάρχει χειρότερο. Να γίνουμε Ολυμπιακός Βόλου για 5 χειρότερο χρόνια. Είναι αυτό που είναι Ηρακλής, δεν είναι χειρότερο. Έξι. Τώρα να φτάσουμε στα χάλια τη Ηρακλή να διαλύουμε. Όχι. Άμα το δούμε και αυτό δεν το πιστεύω. Αργήσαμε δύο χρόνια να ανέβουμε, εγώ αυτό ξέρω. Αυτό ακριβώς. Άμα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ από καμιά πενταετία, εκεί σας βλέπω. Καλά, έτσι λέει αυτός. Ναι, θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μείνει για καμιά εικοσαετία. Πρέπει για να πρέπει να έρθει η Νέα Δημοκρατία και να ζήσει 3-4 χρόνια καλά, εντάξει. Πώς το λένε? Διάλειμμα. Διάλειμμα. Να φτάσει στα 85 και να σας βοηθήσει. Διάλειμμα λέει εδώ. Έγινε. Γεια σου, φίλια. Διάλειμμα, ανοιχτές οι γραμμές. Ναι, 90-90-90, διάλειμμα. Ναι. Πάμε διάλειμμα τώρα, ναι. Τι φλωροτράγουδα μας βάζει, μωρέ. Ντούρου, ντούρου. Πάρε γραμμή. Πάρε το Βιερίνια να παίζει εκεί πέρα. Πάτα τα κουμπιά. Τι Παντελίνο, πας στην ασβέστη γραμμή. Εξάτα από νο καουτ γκολ. Πάρε γραμμές. Δεν παίρνει αυτό. Δεν γουστάρει. Καλά. Σε κάνει μαγκές. Πάρ' την αυτή. Τρελαίνε, πάμε, έλα φίλε. Βαγγέλη, είμαι από Αθήνα. Πού είσαι, Βαγγέλη? Απολωνιστής. Όπα. Σας ακούω βέβαια τα βράδια κι εγώ. Είσαι άνθρωπος. Και ήθελα να σας πω. Ναι, θα σας πω κάποια πράγματα σήμερα. Πες μου, τι έχεις και Ριζούπολη. Ναι. Πηγαίνω από Α, από Δ, από Α, τέλος πάντων. Δεν χάνω παιχνίδι. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, για τον ΠΑΟΚ που το συμπαθώ ιδιαιτέρως, γιατί είναι ο μόνος λαός ο οποίος χειροκρότα για τον Απόλλωνα σε ήττα του. Κανένας άλλος λαός από εδώ από την Αθήνα δεν το έκανε αυτό ποτέ. Και στο τελευταίο προτάσμα ο ΠΑΟΚ 0-0 ο Απόλλωνα στην Τούμπα. Όχι, εγώ θυμάμαι, εγώ κλαίω γιατί εμείς έχουμε λίγες στιγμές για να θυμόμαστε. Με τον γκολ του Νικολαίδη στο ημιτελικό κυπέλλου του 95. Εμείς ζούμε με τα παλιά, είμαστε με το παρελθόν ζούμε. Και εσύ, ερώτηση. Εσύ γενικά συμπαθώ ΠΑΟΚ και φέτος θέλω πάρα πολύ. Και μάλιστα βρήκα δύο παιδιά απ' έξω και μιλάγαμε. Του λέω, παιδιά, πάρτε και το διπλό από εδώ. Μήπως και σπάσατε τον Ολυμπιακό να ηρεμήσουμε. Αλλά θέλω να πω για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Λοιπόν, ο δικός μας έπαιξε με τρία αμυντικά χαφ. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε με έναν. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι έτσι. Τρεις δαγκώναν οι δικοί μας. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε μόνο με τον Γκάνιας. Ο οποίος Γκάνιας δεν είναι και στα καλά του. Ναι. Ακριβώς. Δεν σε ρωτήσω. Δεύτερο που παρα... για πες. Να πω εγώ πρώτα για να σου πω και εμένα ό,τι θέλω. Ναι, πες. Το δεύτερο που παρατήρησα είναι, δεν χάσαμε εμείς ούτε μία προσωπική μονομαχία. Ναι. Ούτε μία. Έπαθα πλάκα. Δηλαδή, γιατί και εγώ πήγα στη Νέα Σμυρνή και είδα τον Απόλλωνα και έλεγα δύο ζωή. Εντάξει, ξαναπέσουμε πάλι. Λοιπόν, ο άνθρωπος τι έκανε. Έφερε 18, δικός μας έφερε 18 παίχτες, θύμισε τον Κανελάκη τις καραβιές που έφερνε. Ναι. Και ξεκίνησε σήμερα με 8 Έλληνες, οι οποίοι 4 ήταν από την Β' Εθνική. Μπράβο. Με Ελληνόπουλα, 8 Έλληνες. Και του βγήκε το παιχνίδι.
Ο ΠΑΟΚ τον είδα εγώ ψηλό μετά την αποβολή, το θεώρησε δεδομένο το παιχνίδι. Βρε, αν παίξατε 11 με 11 το παίρνατε το μάτς. Δεν ξέρω αν θα το παίρνατε. Θα το παίρνατε το μάτς. Ο Βλάκας, ο Χαφ που είχατε αυτός. Φεύγω από το σπίτι και της λέω της κυρίας, σήμερα μην ζητήσεις, τίποτα δεν έχει. Ναι. Πάω να φάω την τριάρα, αλλά πάω να δω μάτς. Ναι. Και τώρα τι έγινε, φυστήκωσες. Όχι, τώρα έχω κλείσει την πόρτα και πάτε με τα παιδιά να μιλήσω με εσάς. Μπράβο ρε φίλε. Να σε ρωτήσω αυτό που θέλω. Είναι ο Ντάσιος τόσο σκυλί όσο φαίνεται? Ρε παιδιά, ο Ντάσιος. Τι πράγμα είναι αυτός? Πέρυσι στη Β' Εθνική λέμε εντάξει, οκ, okay, είναι μεγάλος και αυτά, αλλά μέχρι εδώ ήταν. Τι μηχανάκι είναι αυτός? Φέτος, ναι, φέτος αυτός παιδιά που θα βγει φοβερός και από πέρυσι και ευτυχώς που τον κρατήσαμε, είναι ο Αλμπάνης που το είπες και εσύ. Αυτός ο Αλμπάνης Γερμανία ήτανε? Αυτός ήταν Γερμανία, αλλά έπαιζε στη δεύτερη ομάδα στην Πετεβρέμη. Μπράβο. Και στη Φράγκη. Πόσο χρόνο είναι αυτός? Και να θυμάσαι ένα αμυντικό χάφ θα βγάλει ο Απόλλωνας. Όπου κουράστηκε, αυτός αν δεν κουραζότανε και έβγαζες το center for τον αργό, τον πέταγες for που το λάθος, μπράβο, μπράβο. Και να βάλεις ένα χάφ εκεί, μπορεί να το έπαιρνες πάλι και με 10 παίκτες. Το μαύρο. Αυτό με τον Χατζινάκος το είδε και ο γιατρός ο Ερακλειδέας λέει, τι κάνουμε εδώ ρε παιδιά, βοηθάτε, βγάζουμε τον for που είναι αργός, πετάμε τον Αλμπάνι for. Και ένα χαφ, δεν ήξερα ποια χαφ έχετε στον πάγκο. Εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με την ισοπαλία, δεν το συζητάμε. Τώρα θέλω να πω δύο πραγματάκια για Άρη Κυρακλή και καταλάβετε γιατί. Λοιπόν, για Άρη να πω ότι μην κουράζεστε όσοι είναι Αριανοί αν θα ανέβει η ομάδα. Έχετε πάρει την εγγύηση, ψάξτε για το δεύτερο. Ναι. Έτσι. Με Μυροφορίδη έχει τελειώσει το πανηγύρι. Έχω ανέβει δύο φορές με Μυροφορίδη, τον ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Υπέρφυγε να κατεβαίνουν από το πούλμα Ταλιμπάν. Ναι. Αυτό έχετε κερδίσει με το Μυροφορίδη. Τα... Στον Άρη κρατάμε μικρό καλάθι. Γιατί πρόσφατα στον Άρη μπορεί να χαλάσουν και το έτσι, Μυροφορίδη. Κρατήστε μικρό καλάθι, γιατί άλλη πίεση του Απόλλωνα από παδούς και άλλη πίεση του Άρη. Και χαίρομαι που ο προπονητής μας έχει αυτό το προφίλ που έχει, δείχνει σοβαρός. Ούτε δηλώσει ούτε τέτοια αυτά που κάνει ο Αναστόπουλος να πούμε το Αϊγιάννη θα είμαστε πρώτοι, του Μάιο θα είμαστε καλά και αυτές τις δηλώσεις, αυτές τις βλακίες που δεν μπορώ. Ο Σπανός είναι πολύ σοβαρός. Εμένα μου αρέσει ο Σπανός το προφίλ του. Είναι ο Μπροστάρης, είναι ο Μυροφορίδης, παιδιά, σε όλα. Δεν περνάει τίποτα στα αποδυτήρια. Είναι το κάτι άλλο ο Μυροφορίδης. Άστο, εγώ όταν είχε προτερήσει τον Απόλλωνα, την πρώτη χρονιά που μας ανέβασε, που κέρδισε με κάτι σκισμένα τζιν και κάτι τέτοιο, λέω αυτός είναι τεχνικός διευθυντής. Τι είναι αυτό? Περιπτεράς ήταν, ρε. Αυτός ξέρει μπάλα από φοβερή. Αυτός, παιδιά, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Με στη νύχτα, να το μάθετε. Από μέσα να σας πω. Με στη νύχτα, δεν είναι κανένα φλόρο. Όταν ο Βελής, όταν εμείς το συναντήσαμε τον Μυροφορίδη πρώτη φορά στον Πανηλιακό ήταν. Ναι. Πριν έρθει σε εμάς την πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε. Και πήγε στο Βελί και του λέει: εγώ θα σε ανεβάσω την ομάδα. Του λέει: ποιος εσύ, μου είναι τεχνικός διευθυντής στο Πανηλιακό. Ναι. Το και το. Δηλαδή με τσαμπουκά πήγε, με παντόφλα. Με παντόφλα, με το που μπαίνει με στο δάχτυλο. Ναι. Γενικά με το Θεοδωρίδης όμως φτιάχνει τα αποδυτήρια πολύ στενά παιδιά. Δεν έχει ονόματα και εμένα μου κάνει εντύπωση ακόμα και το πούρμαν πώς κατεβαίναν οι παίχτες. Τελευταία ερώτηση, πριν κλείσεις. Και άλλη μία να πω για Ηρακλή, παιδιά. Ναι. Ηρακλή. Δεν το λέω για κακό, εννοείται ότι συμπαθούμε τον Ηρακλή και με αυτά που έγινε ειδικά από αυτή την άποψη. Αλλά παρατήρησε, παιδιά, παρατηρήστε όλες τις ομάδες οι οποίες κάνανε έστω κάποιο είδους συγχώνευση που βρίσκονται. Δες Εθνικό, Αομάνης. Αομάνης. Ηρακλή. Ναι. Η Κατάρα, δεν ξέρω τι. Κατάρα, ναι. Να μου πεις το λες εσύ γιατί πήγες Δέλτα Εθνική και δεν συγχωνεύτηκες και ξανανέρχες. Δεν ξέρω, παιδί μου, αυτή. Όταν συγχωνεύεσαι κάτι γίνεται. Σμπρινιώτη, να σου πω κάτι. Όσο θα έχεις κοντοέ και σε αντραβάνει η γη, θα παραμένεις κατηγορία, να ξέρεις. Το κοντοέ σήμερα κοντοέ, τον έβαλε στο ρόλο του το Πανιόνιο, πάνω στον Μπέλκα και στον... Ο κοντοέ μου στο Πανιόνιος Απόλλων ήταν για κλωτσιές στο μπακ. Και σήμερα είτε, και στα χαφ τον έβαλε, ρε, ειδικό ρόλο. Σήμερα. Ειδικό ρόλο, ωραία κίνηση ήταν αυτή. Το σου λέω, φοβερό. Ωραία κίνηση ήταν αυτή. Πολύ μαζί ωραία. Με το μαυρό και το τελευταία ερώτηση, μαπάδες. Τελευταία ερώτηση, μην το πλατιάσουμε. Ο Αλαμάνο ζει. Ναι, ο Πούστης κατά τον Ταπολίτη. Αμάρε Κώστα να πούμε. Μια ερώτηση. Εσύ τι θες και ρωτάς. Τυπάς αδύνατα σημεία και εσύ. Ανακλαστικά τρομερά ο ηχοληπτάρας. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν μπορείς ρε Κώστα. Έλα φίλε, ναι. Κωστάκι τι κάνεις. Ποιο μοιάζει ο Κώστας Αλαμάνος? Ποιο ρε φίλε? Τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Άγγελος Αντωνόπουλος. Λέγε φίλε, ναι. Ναι. Κώστα τι κάνεις. Καλά φίλε, καλά. Λέω. Ναι. Ο Σπύρος ο Γάβρος είμαι. Απογοητεύτηκα από την ανάλυση που έχεις κάνει για το μάτι του Σαββάτου. Απογοητεύτηκες? Από την ανάλυση τη δικιά σου, δεν το περίμενα. Ναι, για πες. Λοιπόν, εγώ πήγα στο γήπεδο. Κι εγώ ήμουν εκεί. Λοιπόν, τι άλλο είδες από ό,τι είδα εγώ? Θα σου πω. Εγώ είχα τη δυνατότητα να το βλέπω το μάτι από τους οργανωμένους, δηλαδή είχα φάτσα το γήπεδο. Ήσουν να πάω, ναι, ωραία. Τι θέλω να σου πω. Πρώτον για τον Τζόρτζεβιτς.
ήταν σε όλες τις φάσεις μέσα και είχε ένα χαρακτηριστικό. Ανοιγόταν δεξιά και αριστερά, έκανε κίνηση. Σε μία φάση μόνο βρέθηκε για να σουτάρει, έτσι. Και σε δύο φάσεις θέσεις την κατέστρωση της μπαλιάς του Φορτούνη. Για 60 λεπτά ήταν πάρα πολύ καλός. Εσύ τον είδες αυτόν? Αυτό όμως που λες, φίλε, σημαίνει ότι ο Τζίρτζεβιτς μπορεί να παίξει σαν δεύτερο φόρο ενδεχομένως που να βοηθάει περιφερειακά, έχοντας ο Ολυμπιακός ένα center φόρ. Αυτός είδε μεγάλη κίνηση από τον φόρ, ναι, και του άρεσε. Ωραία. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος που αναπτύχθηκε ο Ολυμπιακός, γιατί έκανε ένα πολύ καλό 35 λεπτό. Ωραία. Με τρεις πάσες βγαίνανε βολίδα. Ωραία. Και ναι, τι είδα, ότι ο Τζίτζι κάνει κατά μέτωπο, σπάει κατευθείαν τον άξονα. Ο Φόε, φυσικά, βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα γίναν κάποια λάθη στο δεύτερο ημίχρονο που δεν έβγαλε τον Τζόρντι και έβαλε το Μενίκη, αλλά και το Μενίκη είναι ένα χαρτί ο οποίο πρέπει να πάρει. Φίλε, όταν είσαι Ολυμπιακός και βάζει τον Ανδρούτσα να σου πάρει το παιχνίδι, όχι, προβληματίζεσαι. Λοιπόν, το θέμα του Ολυμπιακού, το πρόβλημα δεν είναι ούτε ο Φούτρες ούτε τα στόπερ του. Το θέμα του Ολυμπιακού είναι ότι δεν υπάρχει καθαρό με εξάρι με το σύστημα που παίζει. Τι να σου πω, το είπαμε αυτό. Γιατί ο Ραμά πάει στα στόπερ και παίζει με οχτάρια εκεί πέρα. Δεν βέβαια είναι το Ρώμα. Το Σιόπ γιατί τον έδωσες τότε? Περίμενα να σου πω, ρε Κώστα. Με συγχωρείς. Το Σιόπ γιατί τον έδωσες? Ναι, ρε παιδί μου, άκου. Θα γυρίσει το στόπερ και ο Ρωμά θα παίξει. Το ζήτημα του Ολυμπιακού είναι ότι θα πρέπει να παίξει ένα ανάποδο τρίγωνο με δύο οχτάρια χωρίς δεκάρι. Δηλαδή ο Ζηλέ και ο Φοέ θα παίξουν στην ίδια. Σαν οχτάρια θα παίξουν οχταροδεκάρια και από πίσω θα έχει ένα αμυντικό χαφ που θα παίζει και σαν τρίτο σκάφο. Ποιο αμυντικό χαφ? Το Ρωμάο? Το Ρωμάο αυτή τη στιγμή. Το Ρωμάο. Μπορεί ο Ρωμάο να παίξει. Άρα μου λες, τρώω το Φορτούνι μου λες τώρα. Δεν χωράει ούτε ο Φορτούνις ούτε ο Μάριν. Και παίζω με τι? Με Τζούρτζεβιτς? Θα παίξεις με Τζούρτζεβιτς, ναι, με πλαϊνούς όποιους διαλέξεις. Όποιους διαλέξεις θα μου πεις, κριτική κάνεις. Έχει αυτή τη στιγμή τρία εξτρέμ. Ποιοι είναι? Έχει τον Κασελά. Ο Κασελά είναι ο καλύτερος. Ωραία. Ο άλλος ποιος είναι? Έχει τον Μπάρντο, άμα θέλει να παίξει. Ο Μπάρντο ή ο Σεμπά? Ή ο Σεμπά. Μάλιστα. Ωραία. Έχει τα τρία τα εξτρέμια να διαλέξει. Ναι. Όχι να τραβάει. Μπακ αριστερό, ποιο θα βάλεις? Ωραία. Θα βάλεις τον Κούρτη. Τον Κούρτρι? Ήταν τον τέτοιο, να τον εμπλακεί. Δεξιά, Αμπτελαουί. Ναι. Αλλά σου λέω ότι το ζήτημά του είναι ότι αν έχει το εξάρι να μαζέψει. Αυτός θα πάρει το Φιγκέιρα αριστερά, ρε φίλε. Ναι, παιδί μου, αλλά αν βάλει το εξάρι να μαζέψει. Το θέμα που δημιουργείται μπροστά από τα μπακ, γιατί ήταν δεις σε όλες τις φάσεις τα μπακ βγαίνουν εκτεθειμένα από τα χαφ, γιατί και ο Ζηλέ και ο Φοέ είναι light, δεν είναι τα σκυλιά που θα δαγκώσω. Για τον Φοέ διαφωνώ, για τον Ζηλέ συμφωνώ. Αλλά λοιπόν, το οποίο Ζηλέ, ξέρεις κάτι, έχει ένα φοβερό προσόν και έχει ένα φοβερό. Θα έβαζες τον Ζηλέ, συγγνώμη, θα έβαζες τον Φοέ εξάρι? Οκτάρι σου λέω, Ρωμά. Όχι για τον το Χατζινάκολο, δεν είναι οκτάρι. Ναι. Το οποίο Ζηλέ έχει ένα φοβερό πράγμα, το οποίο το πιστεύω να το έχει πολύ μεγάλη καλή σαραντάρα μπαλιά. Ποιος? Δηλαδή, ο Ζηλέ. Ο Ζηλέ είναι φίλε χαφάρα είναι. Ναι, μην μου αναλύσεις δηλαδή το Ζηλέ. Ο Ζηλέ είναι όαση στα χαφ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μπράβο. Άρα έχεις δύο καταπληκτικά οκτάρια που τα κάνεις αναγκαστικά να παίξουν και σαν εξάρια. Ο Φόε και λέω ο Ζηλέ. Ο Ζηλέ είναι πίσω από τον Οφόε. Έβαλε σου πει. 4-4-2 θα μπορούσε να παίξει με αυτά τα χαφ. Μπράβο. Μπράβο. Τι μπράβο. Θα σε πω να πάρει ο Ρωμαό στη βάση του Ρόμβου. Α, σε Ρόμβου. Να παίξει ο Φόε Ζηλέ μπροστά Φορτούνης, δυο σέντερ φορ Τζούρτζεβιτς που είναι πιο περιφερειακός με Νίκε ή με Σεμπά ή Ανσαριφά, ή τέτοιο. Να σαριφά, ναι. Σερμπά Κασελά. 4-4-2 θα παίξει. 4-4-2. Για μένα το υλικό που έχει ο Ολυμπιακός ίσως να είναι καλύτερο το 4-4-2. 4-4-2 θα παίξει μόνο τον Ιανουάριο. Με ναι, τέσσερις σκαφ, ο Φόε, Ζιλέτ, δεξιά, ναι, Καρσελά, αριστερά, Σεμπά, Τζούρτζεβιτς και Μιραλάς. Τελείωσες. Μεράς, ναι, μόνο τέτοια θα παίξει 4-4-2. Μόνο τελευταίες γραμμές, και λέω μηνύματα. Πες, φίλε. Ναι. Ευτυχώς που δεν πήρε το διπλό στην Ξάνθη, γιατί σήμερα θα λύνει και το πρωτάθλημα. Πιο καλά, να δούμε μπάλα. Πιο καλά, πιο καλά. Λοιπόν, ο Πλατέλα σε 77 μάτς, σαν τον κόκκινο τόμα, 77 μάτς, με Άκη έβαλε 26 γκολ, παίζει και εξτρέμ και δεύτερο φορ και δεκάρι. Ναι, ρε φίλε. Το πρόβλημα του Άρη ως τώρα υπάρχει στην ανάπτυξη παιχνιδιού. Λοιπόν, ο άλλος λέει ότι τελικά. Ό,τι και μόνο ο Πλατέλα, φίλε, είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή για το ρόστερ και είναι πολύ καλή κίνηση. Μόνο ο Απόλλωνα έχει κρατήσει κορμό και δείχνει σοβαρή ομάδα στην πόλη μας. Μακάρι με το καλό ποδόσφαιρο να έρθει ο κόσμος εκεί πέρα να επιστρέψουμε. Πιστεύεις ότι μπορεί να ανέβει Καλαμαριά και ο Άρης, οι δυο τους? Εγώ θέλω. Εγώ το πιστεύω. Γιατί αυτό. Όχι. Εγώ θέλω, ρε φίλε. Γιατί όχι. Λοιπόν, ο άλλος λέει ξεφτυλισμένη γάβρη του Βορρά, η πρώτη κίτρινη κάρτα δεν υπάρχει, άχρηστη ούτε με διαιτησία δεν κερδίζεται. Για Αριανό τον κόβω. 800.
Βασίλη, και σε άλλους δεν έχουν στάξει τα μάτια. Οι περισσότεροι γνωστοί μου συνοπαδοί σου νομίζουν ότι είσαι μεγάλη ομάδα λόγω Μπόκα και ας έχεις γίνει ασανσέρ, ξεχνώντας μάλιστα ότι λείπεις 4 χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία. Ρε φίλε, εμείς εδώ είμαστε οι πρώτοι που έχουμε κάνει και σκληρή κριτική στη διοίκηση και για τους χειρισμούς της και για πολλά πράγματα. Εμένα δεν μου ρίχνει στάχτη στα μάτια κανένας, ούτε δημοσιογράφος, ούτε Καρυπίδης, ούτε κανένας. Κάνουμε σκληρή κριτική εδώ πέρα και την κάνουμε εδώ και ένα χρόνο που είμαστε σχεδόν. Δεν έχουμε ημεροκάματο. Πέμπτος από το τέλος, καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Επιτέλους είναι αυτό που λες, 40 λεπτά στο τέτοιο, περιμένω. Στείλ το λογαριασμό σε μένα. Ναι. Έλα, ο 17χρονος Αριανός είμαι. Στείλ το ρεσουλέο. Ο Αριανός, ο 17χρονος. Ναι. Ακόμα 17, είσαι ρε φίλε. 20 χρόνια, 18χρονος. Πόσα χρόνια είσαι 17χρονος Αριανός? 18, αυτό το χρόνο σχεδιάσαμε. Αυτό το χρόνο, πόσο θα λες? Σαν τον Οφορίκο θα λες κι εσύ. Φέτος έγινα, 30 Ιουλίου. 30 Ιουλίου, φρεσκαδούρα είσαι. Ιουλίου. Γκόμενα έχεις ρε. Έχω 1,5 χρόνο μαζί μου. Παοξού είναι αυτή σίγουρα. Το ξέρει αυτή, δεν είναι αυτή, ευτυχώς. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, σκέφτεται δηλαδή πως σου κάνει 11 και 11. Έτσι, ναι. Σ' απαντάει λοιπόν αμέσως. Έλα. Σ' απαντάει αμέσως. Αμέσως. Μ' αρέσει το τι καλή είναι, πάμε. Λοιπόν, σήμερα εγώ πιστεύω ότι ο Απόλλων έχασε από εγωισμό, γιατί είδα το μάτς και 3-4 φορές που κατέβηκε κάτω από τα πλάγια και είχε μέσα στην περιοχή 3 παίκτες. Ναι. Δεν κάναν καμία σέντρα και πάντα βαρούσαν σούτ από κλειστές γωνίες. Εντάξει, ο Απόλλωνας δεν έχει την ποιότητα τώρα και την ταχύτητα και το ότι έβγαινε με 3 και 4 παίκτες είναι σημαντικό κομμάτι. Μην έχεις απαιτήσεις. Ναι, αλλά δεν βαρούσαν σούτ από κλειστές γωνίες. Κάπου να έχεις και την εικόνα, ναι, τι είναι και ο άλλος, έτσι. Έπαιζες και με 10, ρε φίλε. Έτσι. Έχει και τα μάτια του πίσω από τη σέντρα. Μπορεί να βγαίνανε, αλλά το φιλοκάρδι του στείλει ήταν για πίσω, να πούμε. Κατευθείαν. Καλά, δεν διαφωνώ. Απλώς δεν κάνανε, δεν βαρούσαν σούτ από κλειστές γωνίες. Χωρίς λόγο ιδιαίτερα. Είχανε τα χάφ, μια μπάλα. Σκυλίσια χάφηκαν εκεί στη Σμύρνη σήμερα. Πολύ, πολύ τρέξιμο. Μπράβο. Εγώ τα παραδέχτηκα τα παιδιά. Είδα εκείνο το κοντέ στο 89. Λέω αυτός ο Μάτζιος δεν κάνει αλλαγή. Τα λιποθύμησε και ουσιαστικά τραβάνει. Τι βρυσίνη το ρίξα τον κοντέ. Ο Μάτζιος, να πούμε, δεν είπαμε και κάτι άλλο σημαντικό, έτσι. Ο Μάτζιος δεν το πλήρωσε με το δοκάρι που είχε εκεί, ναι, ο Μάτζος, ναι, που ψόφισε ο κοντέ. Εκεί το πλήρωσε. Ναι. Ο Μάτζος θα το πλήρωνε παραλίγο αυτό. Άργησε να κάνει έστω μια δεύτερη αλλαγή. Δεν κάνει ρε Μάτζιο αλλαγή στις καθυστερήσεις και τις δύο. Την κάνει τη μία στο 87-88 να κερδίζει άλλο ένα λεπτό να παγώσει το ρυθμό. Κωστή. Αυτό να το λέμε, έτσι δεν το είπαμε αυτό. Δεν, ναι, το κάνει αυτό. Θα βγάλει παρέλαση ο Λουτσέσκου. Αγίου Δημητρίου παίζει. Εγώ λέω σε ένα μήνα έχει φύγει. Θα φέρει τον Γκαρσία ο κοντό. Και θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος. Άνετα. Ναι, λοιπόν, θα κάνει μια τέτοια κίνηση λαϊκίστικη και θα γελάσει ο κόσμος. Αν το κάνει. Επειδή βλέπω, ναι, πολύ ντόρος γίνεται για το φιλικό με την Μπόκα. Ναι. Λοιπόν, αυτό το φιλικό γίνεται για να γουστάρει ο λαός του Άρη. Κανείς άλλος. Μπράβο. Για να γουστάρει, ρε φίλε, και να βγει κανένα φράγκο, να πούμε. Και να βγει κανένα φράγκο, έτσι. Το φράγκο είναι για τον Καρυπίδη. Εμείς το βλέπουμε για τα γούστα μας. 100%. Εγώ το στηρίζω αυτό. Έτσι. Το στηρίζω και ο κόσμος πρέπει να πάει να το στηρίξει και να δει. Τι θέμα έχουν όλοι οι άλλοι με το. Να πάρει λίγο πάνω του και να δώσουμε και κανένα φράγκο. Τι να κάνουμε, Άρης είμαστε. Να δώσουμε και τον οβολό μας. Να βγει κανένα γλυκό. Το ανακαλύψαν το 2016. Ring of Fire, η πρώτη ομάδα που έβαλε πυροσβεστική μέσα στο Βικελίδης. Να τα λέμε κι αυτά. Αντιγράψτε ελεύθερα. Ναι, έτσι. Τέταρτος από το τέλος. Κόλπο ήταν, λέει, το Χιστηριζούπολη για να πάρουμε πρωτάθλημα. Ρε φίλε, κάτι άλλο. Το κορυφαίο που είδα στο Κέρκυρα Παναθηναϊκός, κάτι άσχετο. Για πες. Πλησίαζε το παιχνίδι προς το τέλος και έπαιζε εκεί μια τρομπέτα της Κέρκυρας στα στρουμφάκια, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε Βάζελη. Έπαιζαν τα στρουμφάκια, ρε φίλε, το πιστεύεις. Ταρα. Έπαιζε η τρομπέτα, ρε φίλε, στην Κέρκυρα. Δεν υπήρχε αυτό, ρε φίλε. Πάμε στους τελευταίους. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα, φίλε. Ποιος είναι? Εσύ είσαι. Έλα, δεν μου λες αυτό που λέει. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με τον διευθυντή σας, με τον Μπουζό? Δεν έχουμε ένα διευθυντή, έχουμε τρεις. Ορίστε. Τρεις διευθυντές έχουμε εδώ. Τον Μπουζό σου λέω. Πώς μπορεί να το μεσημέρι, ρε φίλε. Πάρε τηλέφωνο. Ποια ήταν η εταιρεία που είχε ο Ηλιόπουλος, ο Χατζηχρήστος και εκείνο που ήταν τρεις μέτοχοι και είχαν και τι κάναμε μετά τα μοντέλα που κλείνει, ναι, η κληρονομιά. Η κληρονομιά. Ναι, ναι, τρεις ήταν, πώς ήταν, ναι, εκεί. Τι, θα πάρεις, φίλε, τηλέφωνο. Ειδικά τη, ναι, Δευτέρα που ο Μπούζος βγαίνει στο Θωμαίδη, μένει εδώ όλη μέρα, φέρνει με το τάπερ φαγητό, με το ποδήλατο έρχεται. Θα πει στη γραμματεία, αλλά δεν νομίζω ότι θα σου απαντήσει ο Μπούζος, φίλε, γιατί είναι διευθυντής. Πολύ ωραία. Με ποιον άλλο τρόπο επομένως, να γράψω, να του θέλω να. Μηνύματα να διαβάζει ο Μπούζος τα μηνύματα. Δεν ξέρω, γραμματέας του Μπούζου δεν είμαι. Στην εκπομπή του τα διαβάζει τα μηνύματα. Εμένα όποιος θέλει να με βρει, με παίρνει τηλέφωνο, έρχεται εδώ πέρα, δεν έχω πρόβλημα. Το Μπούζος είναι διευθυντής, είναι πιο.
Ποιο φίρμα να πούμε δεν. Είναι πιο βαριστέλεχο. Πιο βαριστέλεχο. Ναι. Εντάξει, άμα του γράψει δηλαδή στο Facebook θα μου απαντήσει προφανώς. Ξέρω εγώ, ή θα σε απαντήσει ή θα σε γράψει τα παπάρια του. Τι λέει, ένα μήνυμα 50 λεπτά έχει εκεί, 12 με 2 τη Δευτέρα. Τι είναι αυτό που θες να του πει του Μπούζου, είναι ιδιαίτερο, είναι προσωπικό επίπεδο, α πούμε τι. Περίπου, ναι, θέλω να του αναφέρω ένα γεγονός το οποίο με ενοχλεί και πάρα πολύ με ένα συγκεκριμένο ρεπόρτερ. Δημιουργεί συνεχώς θέμα, δεν ξέρω ας πούμε τι συμβαίνει, τι πρόβλημα υπάρχει. Ρεπόρτερ είναι αυτός. Του Μητρόπολης, ναι. Ρεπόρτερ, κάνει ρεπορτάζ η ομάδα. Όχι ρεπόρτερ, λάθος, ένας από αυτούς εδώ που κάνει εκπομπές όπως εσείς. Ναι. Παραγωγός εννοείς. Παραγωγός. Παραγωγός, ναι, αν το λέτε παραγωγό. Για ποιον θέλετε να το πείτε στον αέρα, αν θέλετε. Όχι, όχι, δεν μπορώ να το. Αυτό θα το αναφέρω μόνο στον Μπούζο που είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό και μπορώ να του μιλήσω, να του πω το πρόβλημά μου. Έχει μεγάλο εντάξει πρόβλημα. Ναι. Ρε φίλε, ό,τι να πεις και εσύ και ο Α και ο Β, ή ο Μπούζος ή ο Ανδρώνης ή αυτά, κοιτάνε τα νούμεράκια κάτω. Ναι. Πώς πάνε τα νούμερα. Ναι. Δεν θα. Δεν θα σάλιο, το... σάλιο θα σπαταλήσεις. Σάλιο θα σπαταλήσεις. Ναι. Τι νούμερα έχει αυτός, μεγάλα ή μικρά. Καλά, δε, καλά νούμερα έχει, εντάξει. Καλά νούμερα έχει. Τζάμπα θα πάρει φίλε. Τζάμπα φίλε, μη χρεώνεσαι. Μη χρεώνεσαι. Και ο σταθμός σας έχει πολύ καλά νούμερα. Είστε νούμερο 100 στην Ευρώπη από ό,τι έχω ακούσει. Τι με νοιάζει εμένα. Τι λέω. Άιντε και την BBC, φοβάται. Οπότε. Είστε ο νούμερο μέσα στους 100 πρώτους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ευρώπης. Αυτό σε λεφτά τι είναι. Δεν με νοιάζει εμένα τι είναι. Σε λεφτά τι είναι. Δείχνει ότι έχετε μεγάλη δύναμη, μεγάλη ισχύ. Δεν άρα λεφτά, θα παίρνουμε λεφτά αυτό. Καλό είναι. Εντάξει. Πάρε λεφτά να πούμε. Ναι. Οπότε. Οπότε αυτά. Οπότε με καλύψατε... αν τον πει για κάνα παραγωγό που έχει 5% μπορεί να σε απαντήσει ο Μπούζος. Αν τον πει για κάνα που έχει 10% πέσει. Μπορεί να σε απαντήσει. Αν δεν κάνα 20% δεν θα σε απαντήσει. Κατάλαβε. Καλή νύχτα ζωή. Κατάλαβα. Έγινε παιδιά καλή νύχτα. Γεια χαρά να είσαι καλά. Στη Ρουφιανιά εσύ θα την κάνει πάντως διάφορα. Μαύρη κουκούλα. Μαύρη κουκούλα. Μπορεί να υπάρχει κάτι επιπροσωπικού δεν ξέρει. Ναι, ναι, μπορεί, 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 μπορεί. Επόμενη γραμμή. Α, και να ξέρει γιατί. Τα αφεντικά δεν του ενδιαφέρουν να είσαι καλό άνθρωπο. Τα αφεντικά τους ενδιαφέρει να φέρεις λεφτά στην εταιρεία σου. Είτε είσαι καλός άνθρωπος, είτε. Απάντησε, τι να το κάνω εγώ. Πριν με μια λέξη, το καλό παιδί να πούμε, άμα δεν σε κάνει τη δουλειά. Ναι, εσείς. Ναι, 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 εσείς, ναι, ναι. Εσείς, μάλιστα. Ποιος? Εσείς, εσείς. Εγώ. Μάλιστα. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Τάκης από τα Γιάννα. Εσείς ο Τάκης από τα Γιάννα, μάλιστα. Λοιπόν, εγώ ξέρεις τι θέλω να σου πω, είμαι 66 χρονών. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι σπυράκια βγάζει στα αγούρια του Μπαζιάννα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά... Δεν γουστάρω τον Παζιάννα. Λοιπόν, και εγώ δεν γουστάρω τη Θεσσαλονίκη. Καλά κάνεις. Να σου πω γιατί. Ναι. Δικαιολογημένα. Ούτε εγώ τι γουστάρω. Να σου πω γιατί. Να πεις ότι γουστάρεις. Πες μου. Όχι τη Θεσσαλονίκη την πόλη. Α. Εγώ και το ποδοσφαιρικό σύστημα στην πόλη. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Δηλαδή εσύ μπορείς να έχετε δέσει την Ελλάδα χειροπόδαρα και φαγόρεστε μεταξύ σας. Τι μπορούν να δέσουνε. Την Ελλάδα χειροπόδαρα ποδοσφαιρικά. Σε παντοφλέ παπούτσια αυτή θα πρέπει να βρουν κορδόνι. Ποια Ελλάδα να δέσουν τα χειροπόδαρα. Αλλά παγόρεσε μεταξύ σα. Ναι. Αν μπορούσε, ξέρεις, ο Ολυμπιακός έχει, είχε βάλει όλες τις γειτονιές και έπαιζε ποδόσφαιρο. Πήγαινε με τα αστικό και έκανε μπάλα και εκτός έδρας. Και εσείς παγόρεσε μεταξύ σα. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι επαγγελματίας. Ότι θα έχετε κόντρα, δεν μπορεί να πάρει η Αθήνα και η Αθήνα και η Αθήνα. Αν τα βρείτε εσείς μεταξύ σας, όχι πρωτάθλημα θα πάρετε, πρωταθλήματα. Ποιος να τα βρει μεταξύ, ο ποιος με ποιον. Εσείς μεταξύ σας. Δεν πρόκειται να γίνει. Εσύ με τον Ηρακλή, ο άλλος με τον Άρη, με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, με όλες τις ομάδες. Βρείτε τα μεταξύ σας για να πάρετε πρωτάθλημα, αλλιώς δεν παίρνετε ποτέ. Ναι. Φίλε, λεφτά χρειάζονται εδώ πέρα για να παρθούν. Δεν χρειάζονται λεφτά, τίποτα δεν χρειάζεται. Πώς δεν χρειάζεται. Φέτος, θα ρίγα ρίξε. Εγώ βλέπω κάθε μέρα τσακώρες, σκοτώνεσαι μεταξύ σας. Βάλτε μυαλό για να πάρετε πρωτάθλημα, δεν παίρνετε ποτέ. Άμα έχουν 2-3 Κινέζοι εδώ πέρα να επενδύσουν τίποτα τρελή, σαν αυτή που έχουν εκεί τη Manchester City, και αυτή κάτι μπορεί να γίνει. Θα φάνταζε αυτά από του Κινέζου. Ναι, έχουν αυτοί πολύ χρήμα, δεν έχουν ανάγκη. Για στη Μίλαν έφτανε 300 εκατομμύρια φέτος. Άκου φίλε, ο άλλος με ένα παιχνίδι πήρε 31 εκατομμύρια ευρώ. Με ένα παιχνίδι. Ναι. Ολυμπιακό. Εσύ, άμα έπαιρνε 31 εκατομμύρια ευρώ, όχι πρωτάθλημα θα έπαιρνε. Θα τα τρώγαν τα λεφτά, φίλε, στα φρουτάκια εδώ πέρα. Εμείς εδώ είμαστε ικανοί, αδερφέ, να πουλήσουμε στους Κινέζους πυρούνια με 10 εκατομμύρια ευρώ και θα τα τρώγαν τα λεφτά στα φρουτάκια, φίλε. Ακούστε, σου λέω. Βρε, εδώ έχουν παιχτεί στα καζίνο λεφτά σε μεγάλη ομάδα. Ακού, όταν με τι να με πειθεί. Μισό λεπτό, ρε, φίλε. Τι να σου πω τώρα, τα ξέρουν οι ρεπόρτερ. Σήμερα βγήκαν όλοι οι προπονητές της πλάκας. Σήμερα. Ο καθένας έλεγε το δικό το σύστημα γιατί ήταν έτσι και δεν ήταν αλλιώς.
Τι δουλειά έχουν αυτοί να λέγεται ποδόσφαιρο. Αυτοί μόνο να ακούνε και να φωνάζουν. Καλά, δε στον Τσίπρα πρωθυπουργό, εσύ σε πειράζει άλλο που λέγεται το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ξέρω ότι έχω χεσμένο. Εμένα τι έχει κάνει. Εδώ θα κάνει ο γιο του Μητσοτάκη που είναι σαν τον Εξαρχάκο να πούμε, θα γίνει πρωθυπουργό. Σε πειράζει άλλο που είπε για την μπάλα. Γιατί μου το γυρνά, μωρέ, το Μητσοτάκη. Σε πειράζει τώρα ο άλλο που είπε για την μπάλα τώρα. Όχι, με πειράζει, γιατί στην στενοχωριέ μου παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός κάθε χρόνο. Γιατί στεναχωριέσαι, δεν είναι η καλύτερη ομάδα. Ναι, δεν έχει τα περισσότερα λεφτά, δεν έχει το καλύτερο μάρκετινγκ. Δεν έχει. Πώς θα, ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι, μυαλό που έχετε, καληνύχτα. Να είστε καλά. Καληνύχτα, με για το χορτάρι σας. Κοιτάξτε να μειώσετε εκεί τα ενίκια εκεί που είστε πιο ακριβή πόλη στην Ελλάδα εκεί πέρα. Τσιγκουναράδες να πούμε. Φοιτητική πόλη και είναι η πιο ακριβή στα ελληνικά. Πιο ακριβή πόλη στην Ελλάδα τώρα τα ενίκια. Όλοι με τόσους φοιτητές. Τα κοινόχρηστα 180 ευρώ ένα μόνο το μήνα. Καλημέρα. Ναι. Οπότε το κάνει η κόρη σου μηχανογραφικό να μην βάλει τα Γιάννα μέσα. Τίποτα. Κλείσε το ράδιο, ταγάρι. Το ράδιο κλείσε. Έλα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κλείσε το ράδιο. Χωριάτη. Ναι. Καλά είμαστε. Καλά, εσείς τι κάνετε. Καλή συνέχεια να έχω το πιστεύω και μας. Ξεκίνησα σήμερα. Τώρα, καταρχάς, για ένα φίλο που πήρε στις αρχές, ναι. Και έλεγε για τα σπόρια, για τον ΠΑΟΚ, για αυτά, δεν του θυμίζετε καθόλου κάτι που έκανε τα λεφτά. Αμάρε φίλε με το ταξί. Όποτε παίρνει τηλέφωνο έχει ανοιχτό το ραδιόφωνο. Έλα, κάνει και αυτό το τούρου τούρου το εκνευριστικό. Και είσαι και αργιανός, τρία κακά έχει. Πάμε, λέγε. Το τρίτο γιατί το ανάφερες τώρα. Αυτό είναι λίγο. Κατάλατη. Περιφάνεια είναι το τρίτο. Ναι, ναι. Κάτσε καλά. Περιφάνεια. Πες το να σοκοπήσει. Τα πέναλτι που έπαιρνε με τον Άρη και τις φαγές που τραβούσε στον Άρη. Επί Γκαγκάτσι. Αυτά, ναι. Επί Σαϊραϊδάρι. Αυτά, τι, τα είπαμε. Τα είπε το, δεν τα άκουσα. Τα δεν τον είπαμε, ρε φίλε, ότι θα, ότι θα σφάξει τον Ολυμπιακό ή θα κάνει φέτος. Αλλά εγώ από αυτά που είδα τρεις αγωνιστικές, βλέπω, ρε παιδί μου, ότι τα σποράκια ένα 55-45 θα πάνε προς τα δω. Προς τα πάνω. Έτσι το βλέπω. Υποτίθεται ότι αυτοί λέγανε εξυγίανση και μόνο με το γάβρο του σκίζουμε. Το γάβρο του σφάζουμε στο μαχαίρι. Έτσι λέγανε, για. 50 τι θέλουμε, 50 ρίσια. Ναι, πλην του γάβρου. Του γάβρου μεταξύ τους σφαγωθούνε. Μπορούν να παγωθούν μεταξύ τους. Ναι. Να σφαγωθούνε. Θα δούμε ποιος είναι πιο μεγάλη, αλλά μεταξύ τους μόνο. Κάτσε, γιατί έχουν σφάξει πολλές ομάδες. Τον Ηρακλή, πέρσι, ας τον Ηρακλή τώρα φέτος δεν υπάρχει. Και πολλές άλλες ομάδες έχουν περάσει και έχουν σφάξει. Ένα δεύτερο να δούσε που βγήκε από την Αθήνα, ο Απολωνέος, πώς το λένε μωρέ αυτό. Ναι, Απολωνιστής. Που άμπραβο. Πολύ ωραίος ο τύπος. Ωραίος ήταν. Αισιόδοξα μηνύματα αυτά για, για τον Μυροφορίδη. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Τι άλλο τώρα αυτό με την Μπόκα το περιμένουμε. Εντάξει, όπως είπε και το παλικάρι του 17χρονος τα τελευταία χρόνια που είναι. Απλά λίγο για να πάρουμε τα πάνω μας. Εντάξει, έχει πέσει πολύ ο κόσμος. Έχει πέσει πολύ ο κόσμος. Και να δούμε λίγο τι θα γίνει και με το μπασκετάκι. Γιατί από προσοχής όπως σου το πάνε. Εκεί ότι κρατήσει ο Γιαννάκης είναι τον μπάσκετ. Άντε ρε τον προδότη τον αντιπαθητή. Άντε από εκεί τον προδότη, τον παραδόπιστο. Τον κυνηγάγε και τώρα τον γλύφετε. Μην το χάσετε. Τον παραδόπιστο. Τον παραδόπιστο εκεί πέρα. Ζωντανή ιστορία του Άρη. Ο Γκάλης ο Γιαννάκης είναι ζωντανή ιστορία του Άρη. Σαν παίχτες δεν λέει κανείς τώρα. Παραδόπιστο. Άντε τώρα. Βρήκε τον Άρη και να κάνει να χτρουπώσει να πούμε. Έχει ανάγκη να κάνει πλάτες στον αυτόν, άντε τώρα. Ο Γιαννάκης. Καταρχάς, τον κυνηγάγατε από τις εκκλησίες, τον πετάγατε 20 χίλιαρα και τώρα τον κάνετε προπονητή, να τον φτιάξετε. Ήρθε να κάνει πλάτες. Άντε να μην ανοίξω. Η ιστορία κρίνεται μετά από χρόνια ενός ανθρώπου. Δεν κρίνεται. Στην ανάγκη ρε τα σόγια ρε σμίγουνε ρε. Εμείς τώρα είναι οικογένεια μας. Φάγατε τον Γκάλι με τον Μητρούδη εκεί πέρα, εμφυλακεί ο Μητρούδη στο Κορυδαλό να πούμε που τον έχουν βάλει. Σου έχω πει 100 φορές ρε. Ο Γκάλης και ο Γιαννάκης φύγανε από τον Άρη 34 χρονών. Το διώξατε. Στη δύση της καριέρας σου φύγανε. Άιντε. Δεν μου λες, πήγε ο Γκάλης ο μεγαλύτερος παίκταρος στον άλλο τον Σουρουκλεμέ τον πολίτη 4 Τζόνι Γόκερ στην Καθισιά και το Βασιλακόπουλο που στην πλάτη του Γκάλη γίνανε να πούμε ένας προπονητής και άλλος πρόεδρος και βρίζουν τον Γκάλη. Άρα έπρεπε να είμαι εγώ ο Γκάλης. Θα τους αλλάξω τα πετρέλαια. Δεν είμαι η κόρη του Γκάλη. Θα σου πω εγώ, θα σου πω εγώ παλιό σουρωμένα και εσύ προπονητή και εσύ πασοκορουφιάνε να πούμε. Άντε, άντε μην ανοίξω το στοματάκι μου. Ο Γκάλης είναι αυτό που λέει τώρα, ναι, είναι γιατί δεν έπαιξε με προεδρυλίκια, ναι, με προπονητικά και διατήρησε το μύθο του. Ναι. Αυτό το πράγμα έκανε ο Γκάλης. Τον έβριζε ο Super 3 τον Γκάλη. Αν δεν ήταν ο Γκάλης,
Τριανδρία θα ήσασταν από κόσμο. Όλοι 40-50 από τον Γκάλι γίνανε Αριανοί. Τι γίνανε, από τα πρωταθλήματα που πέρατε στην Αλφα Εθνική ή τα μπαράς που χάνατε στο Βόλο. Αχάριστοι αγνώμονες. Βρίσατε τον Γκάλι. Ποιον δεν βρίσατε εσείς. Ποιον δεν βρίσατε. Κάνετε το Γιαννάκη τώρα προπονητή. Τον παραδόπιστο. Ο Γιαννάκης. Άμα δεν ήταν στον Άρη, θα ήταν προπονητής ο Γιαννάκης, ρε. Πού θα πήγαινε. Στη Μεντ. Ήταν με το Πασόκ και θα πάει στην Εθνική. Και το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ο Μίσας, τον ξεθάψατε εκεί από τα μνήματα, το πρώτο νεκροταφείο, τον κάνατε προπονητή στην Εθνική Ελλάδος, τον Μίσα. Καλά είσαι. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω, ναι. Εσύ, ο Γιαννάκης, ευρωμπάσκετ πήρε με την Εθνική. Με τρελαίνε. Τώρα μιλάς με τον Ραπτόπουλο για μπάσκετ, ρε φίλε. Τώρα ένα σχόλιο θέλω να κάνεις, σε παρακαλώ, για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού μας το Σάββατο. Αυτά, ζηλεύεις. Όχι, δεν ζηλέψω, ρε. Γιατί να ζηλέψω. Για μένα είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Μένα είναι ντροπή. Γιατί είναι ντροπή. Ένα σωματείο στο μέγεθος του ΠΑΟΚ, ναι, να τον παίζει, να τους εμπέζει ο κάθε Αλέξης Τσίπρας. Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι, ρε. Ο ΠΑΟΚ με τον Τσίπρα κάνει δουλειές. Έκανε τα εκατομμύρια από 50-11. Ναι, μισό λεπτό τώρα. Ο κύριος αυτό εγώ πάλι το πήρα. Εγώ το πήρα σαν ειρωνία το ότι μετρό είδατε βλάκες Θεσσαλονικής, πρόβατα ζώα Θεσσαλονικής. Ναι. Μετρό είδατε. Ναι. Τώρα να δει και ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Ρε φίλε, αυτό είναι ξεφτύλα, είναι ντροπή. Μας έκανε για αυτό. Μας τρολάρισε δηλαδή. Ναι. Μας τρολάρισε. Φύγε γιατί ο Ηχολήπτης δεν χρειάζεται να κάνει, πώς το λένε, υπερορίες. Μουσάτος Ηχολήπτης, τέλος. Δεν θα τον κουράσω. Το γράμμα του νόμου. Πάμε δύο τελευταίοι, γρήγορα. Γρήγορα, ναι. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Απόλλων είμαι. Απόλλων Αθηνών ή Καλαμαριάς. Απόλλων τι, χωρίς κέτσα μουστάρδα. Απόλλων τι. Τι Απόλλων. Καστανά. Απόλλων Πόντου. Πόντου, ωραίος. Πόντου, ωραίος. Να σε ρωτήσω. Ποιους θεωρείς ότι είναι τα δύο φαβορί φέτος για... Καλαμαριά και ο Άρης. Σίγουρα. Είσαι καλοφιλοφρόνηση, θα σε κάνω. Πρώτα απ' όλα Απόλλων, όχι Καλαμαριά. Απόλλων λέγεται η ομάδα. Καλαμαριά είναι η περιοχή που είναι η έδρα. Άμα λεγόταν Απόλλων, έπρεπε να σε καμιά, καμιά πολύγνη εκεί με τους Τάνταρους να την κάνεις Απόλλων Πόντου. Τώρα τον Πόντιο πότε το βρει Καλαμαριά. Όλοι είναι όπτωχοι τώρα στην Καλαμαριά είναι εκεί. Με κατάθλιψη. Εκείνη η Σοφούλη, πιο καταθλιπτική οδός. Καλά, εντάξει, θα τέλος άλλος, ναι. Ναι. Σου γεμίζει η ομάδα το μάτι με τα γραφές που κάναμε. Όχι στα χαφ. Όχι στα χαφ. Έχεις αργούς χαφ για να παίξεις το 4-4-2. Οι κατηγορίες όμως... Άκουμε λίγο. Έχεις αργούς χαφ για να παίξεις το 4-4-2. Το πληρώσαμε. Και να σου πω και μια, αλήθεια. Καλαϊτζίδη ο γιος δεν είναι για Β' Εθνική. Δεν είναι με... αυτό τους ακούει. Αυτό εννοείται. Άντε μπράβο. Αυτό εννοείται. Τα ακραία χάφα όμως είναι καλά. Έχουμε Σιμελίδη και τον άλλο. Πάντα παίζει με ακραία χάφα ο Καλατζή. Τα κάνει δεκάρια, τα κάνει. Έχει ωραίες κινήσεις. Είναι καλός προπονητής. Εμείς την πληρώσαμε και από τα χάφ πέρυσι. Ναι, έχεις καλό προπονητή. Δεν είχα καλά χάφα. Δεν έχουμε τόσο πολύ βάθος στον πάγκο. Μπράβο. Και δεν έχουμε ρίξει τα λεφτά που έχει δώσει ο Άρης και Όφη. Ναι. Εκεί θα έχετε καλή διαιτησία λόγω Μελισανίδη όμως. Αυτό ισχύει, ναι, εντάξει. Και αυτό πολύ, και επίσης θα έχετε και ένα καλό ότι την κυκλοθυμικότητα του Καλαϊτζίδη για την ιδιορυθμία θα καλύπτεται από το πέπλο του Γιακουμίδη. Πολύ καλή κίνηση. Οπότε ναι, αυτό είναι καλό. Πιστεύεις αυτό με το ότι... λόγο Μελισανίδη πάντως περίμενε. Ο Μελισανίδης λεφτά δεν έδωσε για ΕΠΟ. Πώς δηλαδή θα έχει Καλαμαριά λόγω Μελισανίδη, λόγω επειδή του Μελισανίδη καλή διαιτησία. Θα δεις. Αφού δεν έριξε λεφτά. Θα δεις. Είναι άλλος ο Πόντιος ο συνεταίρος. Είναι δικτυωμένος ο Μελισανίδης. Τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλημέρα. Θα δεις. Καλημέρα. Έλεος. Κωστή. Ναι. Κωστή. Έλεος. Κωστή. Τι. Κωστή. Ακούμε ή όχι. Τι είπε. Ακούγομαι λέει. Ναι, έλεος Κωστή εσύ είσαι λέγε. Έλα λοιπόν να είσαι και ακούμε. Λοιπόν. Καραδιά. Απάνω Καραβαριάς έλεος. Τι έχει ο έλεος. Έλεος. Γιατί ρε φίλε, τι έχει ο Καλαμαριάς. Έλεος, δηλαδή έλεος. Έλεος, έλεος. Τα χρήματα είναι ζωντανά. Υπάρχει χρόνος τηλεοπτικός. Ποιος από όλο Καλαμαριάς. Δηλαδή έλεος. Αδιαμπορικός. Φτού. Δεν υπάρχει. Έλεος. Έλεος. Φτού. Wellington. Κατά Τσίπρο στην Άωση στο φόρο. Τέλος. Λοιπόν, ΠΑΟΚ.
Φελός. Παοκάρα. Ναι. Άστον, άστον, καλά, μου αρέσει αυτός. Μόνο εμείς θα συνοηθούμε, λέγε. Ο Κωστής που είναι, ευχή. Εδώ, εδώ. Κωστής εδώ πιντσιμπούρο, λέγε. Ναι. Κωστίκο, στεγνά, μαζί, λοιπόν. Ναι. Παγάκια να βάζεις να γλιστράει. Μη, μη, μη. Όχι, δεν είναι. Είναι γεμιστά. Γεμιστά λοιπόν, είναι. Μη, μη, μη. Ορφανάτα τρως. Όχι, μη, δεν μη, υπάρχει. Μη. Για μπάλα να μιλήσω, μπορώ. Όχι. Ω. Για μπάλα. Ναι, ναι. Μουσακά. Μη, λοιπόν, το, μη, θέλει. Ναι. Μη, όχι, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει. Τι λοιπόν, είπα, μπεσαμέλ, πάμε. Λοιπόν. Ναι. Άκυρο. Σημερινό μας τελείως άκυρο. Ναι. Τελείως ψεύτικο. Ψεύτικο. Αντιπαοξίδικο. Δεν υπάρχει αυτό που έγινε σήμερα. Ρωμάνε, όχι φύγε. Π.χ. φέρ τον άγγελο. Ψήνομαι για άγγελο στον πάγο. Την τρίχα κάγγελο. Μάλιστα. Μ' αρέσει. Ναι. Το γουστάρω. Το θέλω. Ναι. Λοιπόν, θα αργήσουμε να βγάλουμε χαμπάρι τι έγινε. Γενικά αργήτηκε. Όχι διαγωνιστική, δεν είναι διαγωνιστική. Εκεί θα γίνει ο πάγο πάγο. Ναι. Ναι. Φάνε 8 βαθμούς θα λέει παιδιά. Αν δεν αγωνιστική μείνουν 8 πόντους πίσω, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Με κόσμο στην Τούμπα θα γίνει ο ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ, παιδιά. Άγγελο θες να λες, άγγελο. Η κούπα είναι του Γαύρου, η κούπα είναι του Γαύρου. Ναι, ναι, άγγελο. Δίπλα στο Τσίμηρο το άλλο εξάρι να παίζει η Παναγία δηλαδή. Αυτό φταίει. Ε, βέβαια, κουμπουσκίνια λάθος. Αριστερά δεδομένα. Γιατί χαλιές, γιατί χαλιές. Σωστά. Ε, βέβαια, τι. Αριστερά, αριστερά τα κουμπουσκίνια. Τα ράσα από μέσα έχουν μεγάλο τσέπι. Ναι. Κόσμος, γιατί χαλιά. Κόσμος είναι εδώ κάτω έξω στη θέρμη, μεγάλο μαγαζί. Ναι, δεν μ' αρέσεις. Ούτε και εμένα. Ο κόσμος. Γιατί χαλιέσαι. Εγώ χαλιέμαι. Ο Άγγελος χαλιέται. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν πάει στο Άγιο Όρος. Του κόβεις τα εισιτήρια, δεν τον πήρες προπονητή. Σοβαρά θα μιλάς. Σοβαρά μιλάω και εσύ. Έκοψε η Μπεσαμέλ, δεν τον πήρανε. Θα μιλάς σοβαρά, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, δεν τον θες. Εσύ τον έδιωξες. Εγώ. Εσύ, βέβαια. Εσύ τον έδειξε. Εσύ τον έδειξε που να είσαι πίσω, Ελάγγελο. Είσαι Αριανός. Εγώ είμαι Αριανός. Τι χώνεσαι, γιατί. Εσύ είσαι αγγελόσκυλο. Εγώ σε χώνομαι. Εσύ μου μίλησες για αγγελό. Εγώ χώνομαι. Ναι. Φυσικά. Ρουμάνο δεν θες. Εσύ είσαι παόξης. Δεν φωνάζει φέρε το Ρουμάνο. Τώρα δεν τι θες. Τα μιλάς καλά. Εσύ. Ναι, εσύ για δεν μιλάς καλά. Δεν είσαι παόξης. Είσαι Αριανός. Εσύ τι είσαι. Τα μιλάς καλά. Εσύ τι είσαι. Εγώ τι είμαι. Παόξης. Κοίτα να δεις, είσαι εκεί για άλλο λόγο. Για ποιον είμαι λόγο. Εσύ ξέρεις καλά. Εσύ ξέρεις καλύτερα από εμένα. Εσύ τι θέλεις από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ. Να το δω πρωταθλητή μπορώ. Είσαι ΠΑΟΞης. Εγώ θα γίνω όμως αν πάρει πρωτάθλημα. Θα γίνεις. Θα γίνω ναι. Εσύ θα γίνεις Αριανός αν πάρει πρωτάθλημα. Κοροϊδεύεις. Όχι εσύ με κοροϊδεύεις. Όχι. Πας καλά. Κοροϊδεύεις. Όχι με την όπιστη δεν πάω. Μου κάνεις πλάκα έτσι. Φυσικά και όχι. Γιατί δεν μιλήσε έτσι, γιατί είσαι ωραίος τύπος, για ποιο λόγο είσαι τόσο ειρωνικός απέναντί μου. Εγώ είμαι ειρωνικός απέναντί σου. Για ποιο λόγο. Εσύ είδες τον Άγγελο. Ναι, δεν ψυχάλετε από τον Άγγελο. Μα εγώ τον γουστάρω τον Άγγελο, τι να κάνουμε τώρα. Μα δεν τον τι θέλω. Ειρωνεύεσαι όμως. Τι ειρωνεύεσαι. Είσαι σοβαρός. Εγώ είμαι σοβαρός. Εγώ ειρωνεύομαι τον Άγγελο. Εσύ τον έδειξε πίσω 6 πόντους μπροστά με τον Άγγελο και τον έδειξε. Ρε φίλε, δεν πάνε με και σε Ελληνιώτης. Τι διαφορά έχει τώρα, εσύ τον έδειξε τον Άγγελο. Με συγχωρείς. Σε συγχωρώ. Με συγχωρείς, τι θα σου μιλάω. Ναι, πες μου. Απλά θεωρώ ότι θα μιλήσω γι' αυτό με κάποιους παοξίδες. Μα βλέπεις ότι μιλάμε 5 λεπτά. Δεν έχω παόξι. Θες να σε βρω. Τι χάνει εκπομπή σήμερα να μην έχει παόξι. Γιατί να σε κάνω εγώ τώρα. Εγώ προσπαθώ να σε βοηθήσω. Πες μου, πού είναι το πρόβλημά σου, θα στο λύσω. Αλήθεια σου λέω. Μαζί σου είμαι εγώ. Είναι αγγελόσκυλο, το πιστεύεις. Ναι, ρε φίλε, και εγώ το γουστάρω τον Άγγελο. Εσύ είσαι Αριανός. Σε σέβομαι. Καλά κάνει. Κι εγώ σε σέβομαι που γουστάρεις τον Άγγελο. Κι εγώ τον γουστάρω τον Άγγελο. Ναι. Δεν υπάρχει. Καλά κάνει. Μπράβο, ωραία, τα βρήκαμε τώρα. Απλά εσύ ποτέ σου δεν είχες Άγγελο προπονητή, ρε φίλε. Φυσικά και δεν είχα Άγγελο. Είχα Άγγελο, όπως είναι για μένα ο Θεός των Θεών. Είναι ναι. Αγγελόσκυλο και είμαστε άπειροι. Είμαστε πάρα πολλοί. Ναι. Εμένα ο Άγγελος με έκανε μάγκα. Τον ΠΑΟΚ αγαπάς και πολύ. Τον Άγγελο. Όταν τον φάγανε τον Άγγελο τότε, γιατί τον όρμηξε κανένας αυτούς που τον φάγανε τον Άγγελο τότε από τη διοίκηση. Τι πράγμα, θα ξέρω, φίλε μου. Ορμήξατε σε αυτούς που τον φάγανε τον Άγγελο τότε. Εγώ προσωπικά. Λέω γενικά. Όχι, δεν κάνανε. Δημόσια σχέση με τον Τζαβέλα κάνανε. Και τι καλός και MVP ο Τζαβέλα. Βγάζανε MVP τον Τζαβέλα. Κόπηκε γραμμή, πάμε για ύπρο. Κόπηκε γραμμή. Κάνανε τον Τζαβέλα MVP. Περίμενε λίγο. Δρόμο. Περίμενε. Γιουζελίμ, καλάκι, 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 καλά, μασάλα. Μασάλα. Δεν γουστάρω. Δεν γουστάρω τα ποντιακά. Δεν γουστάρω τα ποντιακά. Και δεν μπορώ να συνονοηθώ με πόντιο. Τέλος.
διάλειμμα, φύγαμε. Χιλιτίδη σήμερα όχι, αύριο μεσημέρι. Πόσα μεσημέρια ακόμα δεν ξέρω, θα τα πούμε αύριο.